Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η Τζίνα Μοσχολιού. Και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Θα είμαστε εδώ στις 8 με ό,τι συμβαίνει στα γύρω και αυτό που συμβαίνει τώρα στη Βουλή είναι ότι ξεκίνησε η συζήτηση για την προανακριτική, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τη σκευωρία στην οποία ενεπλάκησαν 10 πολιτικά πρόσωπα της αντιπολίτευσης προς όφελος φυσικά της κυβέρνησης, διότι όταν τα κάνει κάποιος άλλος ωφελείται από αυτά. Ωστόσο, η κυβέρνηση τωρινή λείπει από την... Η κυβέρνηση τωρινή λείπει σε μια πρωτοφανή, θα έλεγα, κίνηση. Δεν θέλουν να μετέχουν, λέει, καθόλου. Ακόμα και οι υπουργοί που θα είναι μέσα στη Βουλή θα είναι στα βουλευτικά έδρανα και αν χρειαστεί θα πάρει κάποιος το λόγο. Ο Πρωθυπουργός έτσι κι αλλιώς απουσιάζει, είναι στο Κάιρο. Έχει μετάσχει ήδη στην τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Σίση και τον της Αιγύπτου και τον πρόεδρο Αναστασιάδη της Κύπρου. Υπάρχουν κάποιοι υπουργοί μέσα στην αίθουσα από ό,τι πληροφορούμαστε, αλλά δεν ξέρουμε ποιος και αν θα πάρει κάποιος εξ όλων αυτών το λόγο. Και σε κάθε περίπτωση, όπως μας τόνισαν, θα τον πάρει ως βουλευτής. Το οποίο εντάξει, δεν απορούσαμε, γιατί ως βουλευτής θα τον έπαιρνε, δηλαδή δεν λέμε όχι. Πάντως είναι εντυπωσιακό, γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι έτσι συμβολίζει ότι η διαδικασία αυτή αφορά το κοινοβούλιο και δεν είναι μία κυβέρνηση κόντρα ακριβώς και μία κυβέρνηση κόντρα σε μία άλλη κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους. Ότι δεν έχει ρευασιστικά στοιχεία. Αυτό ότι διαιωνίζει και το όλο. Όλα τα δυνάκια της αμαρτίας μας. Από την άλλη όμως, κακά τα ψέματα δεν μοιάζει. Έτσι μοιάζει σαν αυτό που λέμε downplay. Σαν χαρίχνει τους τόνους απομών. Downplay. Στο χωριό μου. Έτσι το λέμε downplay. Είναι ότι ρίχνει τους τόνους, ρίχνει πάρα πολύ το θέμα, αρχίζει και το υποβαθμίζει. Δηλαδή, το υποβαθμίζει, και slow down, το υποβαθμίζει. Ας πούμε. Ναι. Και slow down. Slow down. Τι εκπομπή αυτά. Είμαστε εμείς. Εμείς τώρα δεν είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε... Για αλλού είμαστε. Αυτό ακριβώς. Είμαστε για πολύ άλλο. Για αλλού είμαστε. Λοιπόν, εμείς στη διάρκεια της εκπομπής, εάν χρειαστεί και πάρει το λόγο κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς, λόγου χάρη λέγεται ότι θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Είναι βέβαιο ότι θα μιλήσει. Κρατούμε μια μικρή επιφύλαξη για να δούμε αν τελικά θα το κάνει. Η κυρία Φόφη Γεννηματά θα διακόψουμε, θα συνδεθούμε με τη Βουλή, όπως... Και για τον Περιού ο λόγος, έτσι. Και τον Περιού ο λόγος για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον επιλεγόμενο και Ρασπούτιν, σύμφωνα με τις κατηγορίες που του έχουν επιφέρει η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι και εγκάλουσα, αλλά και αυτή που κατέθεσαν στον εισαγγελέα. Η δικογραφία η οποία έφτασε στη Βουλή. Λοιπόν, το άλλο θέμα της ημέρας είναι φυσικά η εισβολή της Τουρκίας στα βόρεια σύνορα της Συρίας, στις βορειοανατολικές περιοχές, εκεί όπου κατοικούν οι Κούρδοι. Είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για το αν έχουν ξεκινήσει οι εχθροπραξίες. Λόγω χάρη το πρωί λεγόταν ότι τη νύχτα η Τουρκία είχε εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις κατά αρχηγείου των κουρδικών δυνάμεων. Επίσης, στην διάρκεια της ημέρας ακούστηκε, μεταδόθηκε ότι υπήρξαν και πυρά πυροβολικού κατά θέσεων των Κούρδων. Όλα αυτά μένει να εξακριβωθούν, διότι υπάρχει μπόλικη προπαγάνδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης υπάρχει και λίγη αλήθεια σε ό,τι αφορά τη στάση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ναι, είναι λίγα πράγματα είναι σίγουρα σε αυτή τη ζωή, ότι όλοι θα φύγουμε και ότι η Αμερική θα προδίδει τους Κούρδους. Έτσι. Και επίσης και ότι ο Τραμπ... Ένα μικρό που είδε το, έτσι, το φως έτσι, χθες μεταξύ Αμερικανών αναλυτών. Και ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι σταθερός στις απόψεις του. Ένα άλλο ανέκδοτο. Είναι τελευταίας γενιάς, διότι ο πρόεδρος Τραμπ άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ πριν κοιμηθεί. Για παράδειγμα τώρα, ας πούμε, σχετικά με το τι συμβαίνει στην Συρία, προειδοποίησε την Τουρκία ότι αν ξεφύγει από εκεί που προφανώς έχει συμφωνήσει αυτός με τον Ερντογάν, θα εξαφανίσει την Τουρκία. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι
ότι κάτι ανάλογο είχε πει και ο κύριος Πομπέο, εδώ ο Μάικ Πομπέο, υπουργός εξωτερικών, που το Παρασκευά-Σαββατοκύριακο επισκέφθηκε την Αθήνα και περίπου μας υποσχέθηκε ότι αν η Τουρκία επιχειρήσει κάτι στο Αιγαίο τύπου Ήμια, τελείωσε, τους έχει τελειώσει η Αμερική. Ωραία πράγματα δηλαδή, σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, λέω, τι προτείνετε εσείς. Μία είδηση διεθνή μένα, απλώς πραγματικά κάτι το οποίο εγώ όταν το διάβασα λέω δεν γίνεται, είναι στην κατηγορία του απίθανου. Και όμως γίνεται, έτσι, υπάρχει πιθανότητα ο ΟΗΕ να χρεοκοπήσει. Να χρεοκοπήσει. Αυτό ακριβώς. Βρίσκεται ήδη στα όρια. Γιάννης Διαμαντής στην αίθουσα σύνταξης. Νομίζω αυτό θα μας τα εξηγήσει καλύτερα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Απίστευτο, ανήκουστο και όμως πραγματικό. Ναι, δηλαδή. Και το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες, ότι εάν δεν βρεθούν 230 εκατομμύρια μέσα σε λίγες εβδομάδες, πολύ απλά ο ΟΗΕ θα βάλει λουκέτο. Αιτία το ότι οι βασικοί του χρηματοδότες του οργανισμού, που είναι τα κράτη-μέλη, δεν έχουν καλύψει ακόμα το 30%, το 30% των οφειλών τους μέσα για το, και το τελευταίο τρίμηνο. Μέχρι να γίνει αυτό, τρία πράγματα που μπορούν να κάνουν γρήγορα, όπως είπε ο Γκουτέρες, είναι να αναβάλουν και να ακυρώσουν συνόδους, να ακυρώσουν και να αναβάλουν ταξίδια και να κάνουν οικονομία ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους. Δηλαδή τα πρώτα μέτρα. Απλώς υπάρχει άραγε καμία απάντηση από τις χώρες. Πρέπει να, αυτό που να προχωρήσει, δεν είναι. Απάντηση δεν υπάρχει και δεν είναι η πρώτη φορά που κοφεύουν σε αυτό. Γιατί ήδη από την Άνοιξη, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, από την Άνοιξη ήδη ο Γενικός Γραμματέας έχει στείλει επιστολές σε όλα τα κράτη-μέλη, ζητώντας τους μια διευκόλυνση για να βρεθεί ρευστό. Και αυτή τίποτα. Η απάντηση ήταν αρνητική. Αρνητική. Ακόμη και τα πλούσια κράτη-μέλη, έτσι. Νομίζω, Γιάννη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που σήκωναν το βάρος της λειτουργίας του ΟΗΕ... Το 24% περίπου του προϋπολογισμού. Έχουν μειώσει δραματικά την επιχορήγηση αυτή και νομίζω όχι επί Τραμπ και νωρίτερα επί Ομπάμα. Κάτι και είχε γίνει σχετικό. Ακριβώς. Αλλά χωρίς να έχουμε στοιχεία καθαρό για το ποιος χρωστάει τι, υπάρχουν πολλές χώρες που είτε χρωστάν μέρος είτε αρνούνται να πληρώνουν. Οπότε αυτό θα εξελιχθεί. Έχουμε ακόμα αρκετά επεισόδια μέχρι το απεφεκταίο βέβαια λουκέτο στον ΟΗΕ. Που να είναι. Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί. Δεν το ζήσουμε. Ευχαριστούμε αυτό πολύ, Γιάννη. Να το ζήσουμε και αυτό. Λες και πρόκειται για εταιρεία, για. Μετά είσαι κανονικά για εργοστάσιο. Σε ταινία από αυτή σενάριο αποκάλυψης, μετα-αποκάλυψης. Ναι, αυτοί πρέπει να έχουν πολλά έξοδα σε εισιτήρια. Πρέπει να έχουν πολλά έξοδα γενικώς. Είναι τεράστιος οργανισμός όλο τον κόσμο με πάρα πολύ μεγάλες λειτουργίες. Γιατί δεν είναι μόνο ο ίδιος ο ΙΕ σαν κεντρικός φορέας που αυτό η σύνοδο, τα ταξίδια, έχει την, διπλωματικό την είπα, έργο. Την είπατε αρμοστία για τους πρόσφυγες όλα τα. Καλά, η είναι το top. Και είναι πάρα πολύ φορείς ακόμη. Πολύ. Έχει δίνει ανθρωπιστική βοήθεια. Παντού. Ξέρεις ότι έχει βοηθήσει, έχει δώσει ανθρωπιστική βοήθεια και στην Ελλάδα με το τέλος του εμφυλίου. Την Ούνρα. Την Ούνρα. Όπου έγιναν και σκάνδαλα όμως. Κάτι ξέρω κι εγώ. Έγιναν και σκάνδαλα. Πάντα αυτά είναι χωρίς την Ελλάδα. Λοιπόν, έγιναν αρπαχτές από την Ούνρα και τα κονδύλια που είχαν δοθεί. Λοιπόν, η Ιουλία Βελισσαράτου τώρα θα μας πει για τις εξελίξεις στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, για όλο αυτό το μπλέξιμο που έχει γίνει εκεί και μοιάζει με κουβάρι το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το ξετυλίξει. Και δύσκολο να το ξετυλίξεις όταν δεν έχεις και αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης. Να πεις ότι αυτό σίγουρο. Εδώ ο Τραμπ ο ίδιος αυτοαναιρείται κάθε στιγμή. Ήδη βρισκόμαστε σε δεύτερη φάση αναδίπλωσης. Συνεχίζει το παραλήρημά του τώρα και εκθιάζει και τους Τούρκους και τους Κούρδους. Λέει χαρακτηριστικά στο νέο του tweet: μπορεί να βρισκόμαστε σε φάση αποχώρησης από τη Συρία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εγκαταλείψει τους Κούρδους, οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές. Το ίδιο πολύ καλή είναι και η σχέση μας με την Τουρκία, καθώς είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή βλέπουμε ότι θολώνει συνεχώς τα νερά, ότι αναδιπλώνεται συνέχεια. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ στριμωγμένος και απομονωμένος, καθώς και οι ίδιοι Ρεπουμπλικάνοι τον χτυπούν ανελέητα. Πολλοί στενοί του σύμμαχοι και συνεργάτες που τον έχουν υπερασπιστεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις της προσωπικής και της πολιτικής του ζωής, τώρα είναι εναντίον του, λέγοντας για καταστροφική κίνηση, καθώς συντάσσεται με αυτήν την κίνηση που κάνει με το Ιράν και τη Ρωσία και τη Συρία, που είναι οι άσπονδοι φίλοι εδώ και χρόνια της Αμερικής. Τώρα οι νέες δηλώσεις
δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που έχει ξεσπάσει αυτός ο πολιτικός σεισμός στην Ουάσιγκτον και βρίσκεται υπό καθαίρεση ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα αυτό λένε πολιτικοί αναλυτές, ότι το Πεντάγωνο ουσιαστικά δεν τον υπακούει, επειδή ήδη θεωρεί δεδομένο ότι είναι ένας πρόεδρος υπό καθαίρεση, και γι' αυτό το λόγο και τόσο ξεκάθαρα διαχώρισε από χθες τη θέση του και λέει ότι δεν αποχωρούμε εμείς από τη Συρία. Δεν ξέρω τι λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμείς δεν δίνουμε κανένα πράσινο φως στην Τουρκία. Πριν από λίγο να σας πω όμως ότι ήρθε και η ημερομηνία κατά την οποία ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Θα γίνει αυτό στις 13 Νοεμβρίου. Οπότε λοιπόν έχουμε την πρώτη επίσκεψη. Θα έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή οι επιχειρήσεις στη Συρία, οπότε... Εάν θα πάει για τον απολογισμό. Δεν είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι θα τις κάνουν, διότι από τη στιγμή που είναι έτσι το πράγμα και δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το εάν θα πληγούν οι αμερικανικές δυνάμεις, αφού δεν έχουν αποχωρήσει ολοκληρωτικά, και μάλιστα είναι και μια δήλωση που είχε κάνει και πρόσφατα μέσα στις πολλές. Ο Τραμπ λέει μην πειράξετε τους Αμερικανούς. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι Τουρκοί αν δεν υποχωρήσουν τελείως από τα σύνορα. Πώς ακριβώς το φαντάζεται ότι γίνεται? Ακριβώς, επειδή δεν έχει καμία πρακτικά, γνώση. Πρακτικά δηλαδή να το δούμε. Δε. Είναι συμμικεχμένες λοιπόν οι πληροφορίες, είπατε πολύ σωστά. Υπήρχαν πλήγματα το βράδυ, αλλά ήταν σε κουρδικές περιοχές του PKK που συχνά πυκνά τα κάνουν αυτά οι Τούρκοι, δεν ήταν δηλαδή μέσα στη Συρία, δεν έχουν πάει στη ζώνη ασφαλείας που είναι 32 χιλιόμετρα στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Οπότε είναι λίγο αμφίβολο αν θα το κάνουν. Βέβαια ποτέ δεν ξέρει κανείς με τις ανατροπές που γίνονται. Είμαστε σε εγρήγορση και σε επιφυλακή. Πριν από λίγο ήρθε και μία άλλη δήλωση. Ένας από τους αντιπροέδρους του Ερντογάν, ο Οκτάι, είπε ότι εμείς δεν σηκώνουμε απειλές από τις ΗΠΑ, αναφερόμενο στη δήλωση του Τραμπ που λέει ότι θα καταστρέψω την τουρκική οικονομία εάν πλήξετε τον αμερικανικό λαό. Και έχουμε τώρα τέτοιες δηλώσεις, αντιδηλώσεις και όπως συνηθίζεται πάρα σε πολιτικό πολύ κλίμα. Και τα παιδιά, τα έχουμε πει. Ιουλία, σε ευχαριστούμε. Του παρόντος θα σε αφήσουμε, θα τα πούμε σε λίγο μαζί σου. Μ' αρέσουν αυτά εμένα. Βγαίνει ένα σοκτάει και λέει, κουνάει το δάχτυλο στην Αμερική και λέει δεν μας φοβίζουν αυτά. Καλά, τα έχουμε κάνει και άλλα αυτά. Εμένα μου θυμίζει, ξέρεις, σε ταινίες το SOS Πεντάγωνο καλή Μόσχα του Κιούμπρικ. Ωραία. Αυτό πάρα μου πολύ ωραία. Που η όλη ιστορία, για όσους δεν το έχετε δει και να τη δείτε, οπωσδήποτε, είναι πώς, ας πούμε, ένας δύο έτσι, λίγο τύπη, λίγο μουρλή, λίγο ασταθείς, μπορούν να προκαλέσουν ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, ένα παγκόσμιο πόλεμο. Δεν το... Κοίταξε, υπάρχουν όμως δικλείδες. Τώρα, βέβαια, αν σκεφτείς ότι είναι ο Τραμπ, ο οποίος έχει το βαλιτσάκι, το κουβαλάει κάποιος και είναι ο Τραμπ και τσατίζεται και λέει φέρνει το βαλιτσάκι εδώ τώρα και βάζει τους κωδικούς και φεύγουν οι πυραυλοί, είναι λίγο ανάτριχυλά. Ή τον Ερντογάν τον πιστεύεσαι? Ερντογάν τον πιστεύεις, δεν έχει ακόμη, δεν ακόμη πυρηνικά. Ναι. Ακόμη. Δεν το φοβάμαι, ο Ελληνάρας. Ακόμη. Γιάννης Χριστάκος μαζί μας. Ο Γιάννης θα μας πει για την τριμερή που έγινε στο Κάιρο και η οποία αφορά το συντονισμό των κινήσεων των τριών χωρών που μετέχουν σε αυτή εν ώψη της τουρκικής προκλητικότητας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση, πέρα από τα θέματα που αφορούν την ενεργειακή συνεργασία, διότι εκεί εστιάζει και την ατζέντα της κυρίως η τριμερής. Τόσο ο κύριος Αναστασιάδης όσο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έστειλαν για μία ακόμη φορά ένα ηχηρό μήνυμα στην Κύπρο ότι δεν είναι ανεκτές οι παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων ξένης χώρας και μάλιστα ειδικά γιατί έγινε και αναφορά σχετική στα οικόπεδα αυτά της ανεξάρτητης οικονομικής ζώνης της ΑΟΣ, στις οποίες μετέχουν πια βάσει των κυριαρχικών δικαιωμάτων που έχει η Κύπρος και ξένες εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται τα οικόπεδα αυτά στην συνεργασία που έχουν για την εξόρυξη εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων και των άλλων κοιτασμάτων. Εκεί λοιπόν επαναβεβαιώθηκε στην στενή συνεργασία και των τριών χωρών. Θυμίζω ότι η Αιγυπτιακή ΑΟΣ, η οποία έχει και ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα τουλάχιστον στη λεκάνη της Μεσογείου σε φυσικό αέριο, το γνωστό πια κοιτάσμα ΖΟΡ, εφάπτεται με αυτό της ΑΟΣ της Κύπρου
και οι τρεις χώρες ουσιαστικά προχώρησαν και σε μια καινούρια συνεργασία, σε ένα καινούριο φορέα, έναν φορέα συνεργασίας για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Οπότε εστάλει ένα τριπλό μήνυμα στην απέναντι πλευρά. Ο κύριος Μητσοτάκης από την πλευρά του, να σας πω, θύμισε ότι το περασμένο Σάββατο μίλησε για τις ενέργειες της Τουρκίας και πήρε και από εκεί το μήνυμα στην διάρκεια της επίσκεψης του κυρίου Πομπέο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, όπου και αυτός κατά τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν ξεκάθαρος απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Μάλιστα. Γιάννη, θα δούμε τώρα μια δήλωση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά το τέλος των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου. Σε ευχαριστούμε σένα και θα τα πούμε και αργότερα όταν υπάρξει κάτι. Η Ελλάδα. Καταδικάσαμε ρητά, και αυτό αποτυπώνεται και στο κοινό ανακοινωθέν, τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου, οι οποίες προσβάλλουν το διεθνές δίκαιο και προκαλούν μια άγωνη ένταση. Όπως καταδικάσαμε και την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο, που επίσης αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Τα ζητήματα αυτά, όπως είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους κυρίους Προέδρους, τα έθεσα ευθέως και στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάικ Πομπέο, στην Αθήνα μόλις το περασμένο Σάββατο. Και αξίζει, νομίζω, να καταγραφούν οι δύο σαφείς και επίσημες θέσεις του, τόσο υπέρ της προστασίας και της εθνικής ασφάλειας της Ελλάδος, όσο και κατά των παράνομων γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ και στο οικόπεδο 7. Λοιπόν, επιστρέψαμε ήδη. Ο Πρωθυπουργός έκανε αυτή τη σκληρή, θα έλεγα, δήλωση στο Κάιρο μετά το τέλος της τριμερούς συνάντησης. Ωστόσο, πέρα από τα όσα αφορούν τις γεωτρήσεις, τις έρευνες και τις απειλές για γεωτρήσεις της Τουρκίας στην οικονομική ζώνη της Κύπρου, υπάρχει το μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό, το οποίο αποτελεί το μέγα θέμα και για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Η Ιουλία Βελισσαράτου είναι μαζί μας. Θα μας πει ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν, μήπως και βρουν κάποια λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα έχουν ξεκινήσει όλοι από τη Μάλτα και δεν έχουν ακριβώς ξεκινήσει με τις πιο ευείονες συνθήκες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη Μάλτα, όπως είχαμε και από την πρώτη στιγμή, δεν είχε προσκληθεί η Ελλάδα. Ελλάδα γενικώς μια... δεν είχε προσκληθεί Ανατολική Μεσόγειος, Ιουλία. Ήταν... Όλη η Μεσόγειος ήταν εκτός. Αποφάσισαν άλλοι για μας. Όπως λέει, αποφασίζουν για μένα χωρίς εμένα, το γνωστό τραγούδι. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, δεν φτάσαν κάπου, δεν φτάσαν σε ένα σημείο και είπαν να επαναλάβουν μια σύνοδο κορυφής με τους Υπουργούς Εξωτερικών των 27 για να μπορούν έτσι να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Τι αναμένεται να αποφασίσουν, εάν αποφασίσουν, γιατί μπορεί να το κρατήσουν και περισσότερο. Θα αποφασίσουν πώς θα κατανέμονται με ποσοστώσεις οι μετανάστες που διασώζονται στη Μεσόγειο και όχι όσοι αιτούνται άσυλο. Αυτό θα διαχωριστεί, θα γίνει σε άλλη σύνοδο. Έτσι λοιπόν, πώς θα κατανέμονται οι μετανάστες που διασώζονται, που ούτως ή άλλως οι διασώσεις είναι πλέον καθημερινές, ανά εκατοντάδες έρχονται σε ιταλικές ακτές και σε ελληνικές, οπότε πρέπει αυτοί να κατανεμηθούν, και σε ποιες χώρες? Τι θα γίνει με τις χώρες του Βίζενγκραντ, που έχουν πει ότι δεν δέχονται ούτε καν ασυνόδευτο πρόσφυγα? Και να θυμίσουμε ότι ο Γιούγκερ στην τελευταία συνέντευξή του είχε πει ουσιαστικά ότι δεν έχουν δεχθεί ούτε ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και πάντα βάζουν ως προϋπόθεση να είναι χριστιανοί. Δηλαδή βάζουν διάφορες προϋποθέσεις για να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Σε αυτή λοιπόν τη σύνοδο θα αποφασιστούν μέσα σε 4 εβδομάδες όσοι διασώζονται θα πρέπει να κατανέμονται αυστηρά μέσα σε 4 εβδομάδες σε κάποιες χώρες. Ποιες θα είναι αυτές, υπό ποιες συνθήκες και ποιες προϋποθέσεις, αναμένουμε και εμείς να μάθουμε από το κείμενο των συμπερασμάτων όταν τελειώσει η Σύνοδος Κορυφής. Μάλιστα. Ιουλία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ έχω να πω ότι αυτές οι συνεδριάσεις είναι του είδους να είχαμε να λέγαμε, διότι... Ναι, υπάρχει και συνέχεια στη φράση βέβαια, ναι. Μην την πούμε καλύτερα. Λοιπόν, πήραν τις αποφάσεις που πήραν στη Μάλτα. Εμείς ούτε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορηθήκαμε ότι
έχει κατέβει στη Μάλτα η κυρία Μέρκελ. Και μετά διαμαρτυρηθήκαμε κιόλας. Υπήρξε μια διαμαρτυρία στους ομίλους των όνους γενικά. Ότι ναι, γιατί δεν μας τα λέτε εμάς. Λοιπόν, πήραν τις αποφάσεις που πήραν και τώρα συγκεντρώνονται οι υπουργοί να αποφασίσουν τι θα κάνουν όταν 4-5 χώρες. Δεν, εμείς δεν δεχόμαστε κανέναν πρόσφυγα και δείτε τι θα κάνετε. Ούτως ή άλλως όλο το παιχνίδι θα πεθύσει στη Σύνοδο Κορυφής την επόμενη. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Να δούμε αν θα υπάρχουν ανταλλάγματα. Να πάμε όμως στη Βουλή. Πάμε στη Βουλή, γιατί εδώ είναι τώρα τα... Έχουμε... Καλησπέρα, κυρία Παπαμιχαήλ. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον τέος αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, με αφορμή τις παρεμβάσεις του στην υπόθεση Νοβάρτης. Με ανοιχτή τη βεντάλια, θέλω να σας πω, αυτές η έρευνα μάλλον της προανακριτικής που θα συσταθεί να αφορά και άλλες υποθέσεις πλην της υπόθεσης Νοβάρτης και των θεσμικών, εξωθεσμικών παρεμβάσεων του κυρίου Παπαγγελόπουλου στους δικαστικούς. Πριν από λίγο, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πλεύρης, που μίλησε, είπε ότι είναι ανοιχτό να γίνει έρευνα και για άλλες υποθέσεις, κάνοντας αναφορά σε δημοσιεύματα που αφορούν είτε τις καταγγελίες της κυρίας Τσατσάνη, είτε σε δημοσιεύματα που αφορούν την ΕΤΑΒ. Και βεβαίως είναι ανοιχτό στην προανακριτική να κληθούν και οι λεγόμενοι κουκουλοφόροι μάρτυρες, οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Είναι κάτι στο οποίο έκανε αναφορά πριν από λίγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πλεύρης. Μένει βεβαίως να δούμε πώς θα αρθεί αυτό το καθεστώς, προκειμένου να καταθέσουν και οι προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Νοβάρτης. Είμαστε στη φάση των ομιλιών των εισηγητών. Έχει μιλήσει και ο κύριος Γλάπας από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κεγκέρογλου από το Κίνημα Αλλαγής. Θα υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων και με άλλους ομιλητές από τα κόμματα. Βεβαίως αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον στην τοποθέτηση του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Δεν μας το λες. Και ο Πολάκης θα... θα μιλήσει, ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ. 40 δικηγόρους έχει ο... Και ο κύριος Γιαννακόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ. 40 δικηγόρους έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για 1040 κάνει ο Πολάκης. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είναι ενδεικτικό δηλαδή τη στάση του. Όρισε τον Πολάκη να υπερασπιστεί τον... Ναι, γι' αυτό λέμε εμείς ότι δεν υπάρχει κανένας... Πολάκης, υπάρχει μόνο ο Τσίπρας, είναι το ιδιώτης του ίδιου νομίσματος. Λοιπόν, πότε θα μιλήσει ο κύριος Παπαγγελόπουλος, έχουμε καμία εικόνα? Πάντως θα τοποθετηθεί και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος λογικά θα μιλήσει μετά τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και ενδεχομένως, αφού θα έχουν παρεμβληθεί και κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί, περιμένουμε γύρω στις 6.30 να μιλήσει η κυρία Γεννηματά. Αργότερα ο κύριος Τσίπρας προς το κλείσιμο της διαδικασίας. Κάπου εκεί τοποθετούμε και τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος εγκαλείται βεβαίως για 4 αδικήματα, σύμφωνα με τη δικογραφία η οποία έχει φτάσει στη Βουλή, 3 πλημελήματα και ένα κακούργημα. Όσον αφορά ο κύριος Μητσοτάκης, το πιο πιθανόν σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι να παραστεί μόνο στην ψηφοφορία, γιατί το πρόγραμμά του δεν του επιτρέπει να έρθει και λίγο νωρίτερα. Έχει ένα ενδιαφέρον να σας πω ότι δεν υπάρχουν υπουργοί στα κυβερνητικά έδρανα. Είναι μια στάση της Νέας Δημοκρατίας, συμβολική μάλλον της κυβέρνησης, θέλοντας να δηλώσει ότι η Βουλή είναι αυτή η θεσμικά αρμόδια να αποφασίσει για το τι μέλη γενέστη σχετικά με τη δικογραφία που έχει έρθει και όχι η κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό δεν θα μιλήσει κανένας υπουργός. Θα πάρουν το λόγο μόνο κάποιοι βουλευτές. Υπάρχει ένας κύκλος ομιλητών πολύ συγκεκριμένος και υπολογίζουμε γύρω στα μεσάνυχτα να ξεκινήσει η ψηφοφορία, η μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει ούτως ή άλλως 151 ψήφους για να περάσει. Τις έχει βεβαίως για τη συγκρότηση της προανακριτικής. Εκτός της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει την πρόταση και το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση. Όχι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι πληροφορίες μας λένε ότι θα αποχωρήσει πριν από την ψηφοφορία, ενώ το ΜέΡΑ25 τοποθετείται στο παρόν. Μάλιστα. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα. Ούτε υπουργοί θα μιλήσουν, ούτε χωρίς τη βουλευτική ιδιότητά τους. Χωρίς την υπουργική ιδιότητα. Την υπουργική είναι, διότι κάποιοι υπουργοί είναι και βουλευτές. Ναι, περισσότερο. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι πώς θα κρατηθεί ο Άδωνης. Δηλαδή, να μην μιλήσει οποιοδήποτε είναι όνομα. Ο Άδωνης. Πώς θα κρατηθεί ο Άδωνης? Αυτό είναι να πέσουν οι τόνοι όσο πιο πολύ γίνεται. Ο οποίος είναι και θύμα αυτή τη ιστορία. Δεν το καταλαβαίνω. Και γιατί αυτοί είναι ακριβώς. Αυτοί που έχουν θυγεί, γιατί να μην πάνε τον λόγο. Ναι. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ας πούμε, δεν πρέπει να μιλήσει. Μπορεί να μιλήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος, το δούμε. Ναι, δεν θα μιλήσει. Δεν θα μιλήσει. Λοιπόν, αυτό που. Επίσης πρέπει να σου πω το εξής τώρα.
Υπάρχει ένα θεματάκι. Ένα μόνο. Ένθεκα κήθεν. Ένα μόνο. Κυβέρνηση αντιπολίτευση. Λοιπόν, πρόσεξε ποιο είναι. Είναι μυστική ψηφοφορία. Mm. Είναι η πρώτη ψηφοφορία που γίνεται μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης της 7ης Ιουλίου. Η πρώτη μυστική, ναι, βέβαια. Η πρώτη μυστική ψηφοφορία. Mm. Παραδοσιακά, οι ψηφοφορίες αυτού του επίπεδου δίνουν την ευκαιρία να εκφραστούν οι πικρίες. Mm. Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε εάν η Νέα Δημοκρατία θα συγκεντρώσει τον απόλυτο αριθμό των βουλευτών της. Το ίδιο δε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι και οι 86 του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνταχθούν πίσω από, από τον κύριο Παπαγγελόπουλο, με τον οποίο αρκετοί είχαν πολλές διαφορές, πολιτικές και άλλες, και αρκετοί είχαν και παράπονα. Και, και τα είχαν καταστήσει σαφή τα παράπονα αυτά. Θα το δούμε. Στον τότε πρωθυπουργό. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί και άλλες φορές θυμάμαι που είχαν την ευκαιρία, όταν ήταν βέβαια η κυβερνητική πλειοψηφία τότε, αλλά όταν είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν, να εκφράσουν δυσαρέσκειες, που ξέραμε ότι μπορεί να υπήρχαν γιατί τις έλεγαν. Δεν το είχαν κάνει. Εννοείς. Δεν το είχαν κάνει. Ναι. Θα δούμε. Βέβαια, θα δούμε. Για παράδειγμα, εξουσία, πούμε, αν εγώ ήθελα να γίνω υπουργός. Ναι. Το περίμενα. Δηλαδή όλα μου λέγανε ότι θα γίνω υπουργός και δεν έγινα υπουργός. Mm. Πώς θα το στείλω το μήνυμα στο Μητσοτάκη? Με τι, με ταχυδρομικό περιστέρι? Μπορώ να σκεφτώ μερικούς τρόπους, αλλά υποθέτω ότι αυτό είναι τηλεγράφημα. Έξω ένα όχι στην παραπομπή του Παπαγγελόπουλου να έχει να πορεύεται. Λοιπόν, τώρα θα πάμε εμείς όμως μέχρι να αποφασίσουμε πώς ακριβώς θα χειριστούμε τα θέματα η Τζίνα και εγώ στην ψηφοφορία. Έχουμε πέρα πιο δραστικό έρχεται. Βέβαια. Θα πάμε στην Αθανασία Κρύβου. Η Αθανασία είναι στην αίθουσα σύνταξης, βλοσιρή. Γιατί, παιδί μου, δεν είναι πήγε το... καλά το ομόλογο? Καλά, καλά. Καλά πήγε το ομόλογο. Καλά πήγε δεν πήγε πολύ καλά, γιατί ήταν 1,32, δεν ήτανε? Και τώρα που έκλεισε. Λοιπόν, η αρχική τιμή, απόδοση μάλλον, που τέθηκε το πρωί μόλις άνοιξε το βιβλίο προσφορών, ήταν στο 1,55%. Το βιβλίο έκλεισε, αντλήθηκαν 1,5 δισεκατομμύρια, αντλήθηκε 1,5 δισεκατομμύριο σε απόδοση 1,5%, λίγο πιο κάτω από την αρχική προσφορά. Πόσα χρήματα προσφέρθηκαν? Ήταν παραπάνω από 5,4 δισεκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένου και των 402 εκατομμυρίων από έναν από τους αναδόχους. Συγγνώμη, υπήρξε ανάδοχος που είπε εγώ βάζω 400? Ναι. Ποιος ήταν αυτός? Δεν ξέρω. Είναι η JP Morgan. Η JP Morgan, μάλιστα. Ωραία. Αθανασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και θα επανέλθουμε, διότι μάλλον θα συνδεθούμε με τη Βουλή, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η κυρία Γεννηματά την ομιλία της. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο στούντιο. Συνεχίζονται στη Βουλή οι ομιλίες των εισηγητών, αυτών που παίρνουν πρώτη το λόγο για να εισηγηθούν την υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τη ροή των θεμάτων της θεματολογίας της εκπομπής. Το επόμενο θέμα είναι αυτή η υπόθεση που στην αρχή όλοι πιστέψαμε ότι είναι μια γελιότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ότι κάποιος το κατασκεύασε και ότι δεν υπάρχει πραγματικά. Στην ουσία όμως κάναμε όλοι λάθος. Κάποιος εισαγγελέας ανέθεσε σε ένα πτερσματοδίκη να διενεργήσει έρευνα, προανακριτική διαδικασία δηλαδή, σχετικά με μια φράση που είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τέος συναδελφός μας, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ότι ορισμένοι ανταποκριτές ξένου τύπου πήγαιναν στο Μέγαρο Μαξίμου, έγλυφαν τα παπούτσια, γιατί αυτή ήταν η έκφρασή του, ορισμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ,
μέσα σε χασισοκαπνούς. Ότι δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου κάναν μπάφους και δέχονταν τους ανταποκριτές του ξένου τύπου. Μια ανοησία σε όλη του τη σύλληψη όλο οι αυτό το πράγμα. Οι οποίοι ανταποκριτές πήγαίναν για να υποκληθούν, έτσι, ναι, για να φιλήσουν λοιπόν, παπούτσια. Να το πούμε και αυτό, γιατί το συναδελφικό και βρέθηκε, λοιπόν, αρέσει. Βρέθηκε λοιπόν εισαγγελέας να θεωρήσει δεδομένο αυτό, να το αναθέσει σε πτεσματοδίκη, λες και δικαιοσύνη δεν έχει ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Και αυτός ο πτεσματοδίκης να καλέσει τον επικεφαλής της ασφάλειας του Μεγάρου Μαξίμου. Τον τότε μάλλον, τον ο οποίος τότε. Το έχει αλλάξει το μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος. Να καταθέσει ο άνθρωπος τι είδε ο αστυνομικός τώρα. Και αν είδε τους μπάφους. Και αν είδε τους μπάφους να διαχέονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Παιδιά, τίποτα, δεν πρέπει να κάνουμε ενημέρωση. Πρέπει να τα κατεβάσουμε τα ρολά και πρέπει έτσι. Αυτοί που κάνουν παροδία να βγουν αυτοί μπροστά, γιατί ναι. Δεν ούτε επίπεδου Λάκη Λαζόπουλου δηλαδή αυτό το πράγμα. Ωστόσο, όμως, απασχολεί σοβαρά την ελληνική δικαιοσύνη. Η Ιβόνη Κλάπα είναι εδώ μαζί μας. Ιβόνη. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Παρενέβη το αγαπημένο στέλεχος του τέος πρωθυπουργού και πήρε θέση, το alter ego που λέω κι εγώ. Ακριβώς, διότι δεν είναι μόνο οι δηλώσεις που προηγήθηκαν και ουσιαστικά πυροδότησαν την προκαταρκτική έρευνα για τους χασισοκαπνούς στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε και τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος συνεχίζεται σε αυτό το επίπεδο που περιέγραψε για πριν ο Γιώργος, που ξεκίνησε ο κύριος Παπαδημητρίου και συνεχίζει φυσικά με ανάρτησή του στο πολύ αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την συγκεκριμένη ανάρτηση, είναι ύφος Πολάκη όλο, προς έγκριτο αναλυτή ο Σφιοκάμπτη δημοσιογράφο. Λαγό της δανειοδότησης του Λάτσικη για το ελληνικό και του ξεπουλήματος ΕΙΔΑΠ, έμισθο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σχάτος χασισοκυνηγό του Μαξίμου Βάπη Παπαδημητρίου. Αυτή είναι η εισαγωγή. Συνεχίζει ο κύριος Πολάκης. Για να μην κουράζεσαι στην έρευνα στις γλάστρες του Μαξίμου, σου στέλνω μοναδική φωτογραφία πιστήριο της αλήθειας του ρεπορτάζ σου. Περιμένω ως καλός πολίτης και κύριε Παντελής να την παραδώσεις αυτοπροσώπως τον ανακριτή της προκαταρτικής. Και βλέπουμε τον κύριο Πολάκη εδώ με τον κύριο Τσίπρα να κάνουν ναργιλέ στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Ερώγραφο του κύριου Πολάκη, πόσο ρόμπες ξεκούμποτες μπορεί να γίνεται τελικά στην απελπισμένη προσπάθειά σας να σας δώσουν ένα κόκαλο τα αφεντικά σας. Αυτή είναι η. Πώς να είναι τόση ώρα, τόσο θυμωμένος. Είναι τόσο θυμωμένος όντως όσο φαίνεται όταν γράφει. Είναι σε ένταση. Γιατί αυτό είναι. Είναι σε ένταση προφανώς. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα αυτό. Λοιπόν, μπορεί να είναι ένταση, μπορεί να είναι έτσι το ταπεραμέντο, δηλαδή να είναι πάλι, η νορμάλ του κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω, πάντως αυτά τα είδα πηγαίνανε και κάνανε μπάφους και όχι εσύ που λείψε. Αυτά είναι επίπεδο μπουγαδοκόφινο τώρα, παιδιά. Με συγχωρείτε κιόλας. Λοιπόν, συνεχίζεται δεν αυτό θα το την, επίπεδο. Δεν θα τη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι πέφτουμε στο επίπεδο αυτών που την αναπαράγουν και δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Έχουμε σοβαρότερα πρόγραμματα να ασχοληθούμε. Θα υποδεχθούμε τώρα τους δύο καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Νίκος Παγώνης, γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων. Κλαδικών δηλαδή. Όχι. Όχι. Τι είναι. Δηλαδή είχε το Πασόκ. Τι είναι. Καλά, μην το λέτε εσεί τώρα. Δεν κακό. Δεκαετία του 80. Όλα είναι Πασόκ, να ξέρετε. Δεν πηγαίνει να παρακολουθώ. Εδώ είναι όλα Πασόκ. Και την κυρία Γεωργία Γενιά, τέως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι είναι αυτές οι οργανώσεις. Ειδικές κομματικές οργανώσεις είναι οργανώσεις οι οποίες συγχρονίζονται με την κοινωνία αλλά και με τα στελέχη του κόμματος ώστε να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στο κόμμα. Πάνω όμως σε ένα πλαίσιο αρχών και απόψεων της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ενώ ότι αυτό συνεπάγεται. Συγγνώμη, δεν είναι τοπικές οργανώσεις τοπικού χαρακτήρα. Υπάρχουν και οργανώσεις τοπικού χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν και οργανώσεις στους χώρους δουλειάς. Είναι επιστημονικές δηλαδή. Υπάρχουν πλέον και επιστημονικές. Παλιά, να το πούμε έτσι, όταν πρωτοειδήθηκαν, ενδεχομένως ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του στο δημόσιο τομέα. Όμως εποχές αλλάζουν. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ειδική κομματική οργάνωση πληροφορικής. Ειδική στελεχών στην πληροφορική. Σωστά. Ειδική κομματική οργάνωση ανθρώπων που δουλεύουν στην κυκλική οικονομία. Ειδική κομματική οργάνωση οι οποίοι δικηγόρων. Ειδική κομματική οργάνωση. Δηλαδή επιστημονικές. Και επιστημονικές. Όμως και οι άλλοι τα ίδια λένε. Έχει μεγάλη σημασία όμως να πούμε ότι προσπαθούμε. Γιατί ξέρετε, δεν μας αρέσει να τα λέμε όλα τέλεια. Προσπαθούμε να εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους στο κόμμα και όχι το κόμμα στους εργαζόμενους. Ναι, άρα στα λόγια που ήρθατε. Ότι είμαστε όλοι Πασόκ. Δεν το είπα εγώ αυτό. Όλοι Πασόκ. Όλα είναι. Όλοι είμαστε. Αυτό το λέμε οι υπόλοιποι. Όχι, όλα είναι.
Και αυτό. Να πούμε ότι υπάρχουν 200 τέτοιες οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν οργανώσεις στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν οργανώσεις στις Βρυξέλλες. Επεκτηνόμαστε, χρησιμοποιούμε νέα εργαλεία. Μας φοβίζετε τώρα, έχω αρχίσει και. Όχι. Νέα εργαλεία πολιτικής. Χρησιμοποιούμε νέα εργαλεία πολιτικής, βέβαια πέρα από τον διάλογο όσο οφείλουμε. Δεν κάνουμε χάρη στη δημοκρατία. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε τη διαβούλευση, χρησιμοποιούμε πλατφόρμες επικοινωνίας, επισκεφτόμαστε χώρους δουλειάς όπου εκεί κρίνεται απαραίτητο. Παρ' όλα αυτά όμως εισαγάγουμε και τις μορφές αυτές που σας είπα και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να διασυνδέσουμε αυτές τις οργανώσεις μας με αντίστοιχες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς κατά ανάγκη να ανήκουμε και στην ίδια πολιτική οικογένεια, μόνο και μόνο για να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, ώστε να βοηθήσουμε να είμαστε χρήσιμοι. Γιατί, κακά τα ψέματα, εγώ προσωπικά το έχω ξαναπεί, ότι οι οργανώσεις, οι κομματικές, γιατί μιλάμε για κομματική οργάνωση, μην το φιασιδώνουμε, έτσι, πρέπει να εξελίσσονται. Είναι, και η ίδια η ζωή είναι όπως το ποδήλατο. Όχι, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα, αλλά αν δεν εξελιχθείς, σαπίζεις, πέφτεις. Ή, να το πω αλλιώς, είναι σαν το ποδήλατο. Όταν σταματήσεις να εξελίσσεσαι, πέφτεις. Κύριε Γενιά, τι κάνετε καταρχήν? Καλά είμαστε. Πριν από τις εκλογές. Είχαμε την ατυχία, δεν εκλεγήκαμε. Δεν πειράζει. Την επόμενη. Γύρισαμε στη δουλειά. Ναι. Γύρισαμε. Πού? Είμαι στην Πρωτοβάθμια Πειραιά. Πρωτοβάθμια Πειραιά, το θυμάμαι. Πολύ καλά. Εντάξει, με τα παιδάκια, ε. Με τα παιδάκια ακόμα και με το δικό μου. Γιατί και του δικού μου έλειψε ακόμα περισσότερο αυτά τα χρόνια. Και είναι και σε μια ηλικία που έχει ανάγκη τη μητέρα του. Και χρειαζόμαστε και λίγο ανασυγκρότηση και να μαζέψουμε δυνάμεις για την επόμενη φορά. Λοιπόν, λοιπόν, εσείς το λέγατε. Από πριν τις εκλογές. Εσείς ήσασταν από τα στελέχη που το λέγατε. Το λέγατε. Αυτός ο χώρος έχασε γιατί δεν ανασυγκροτήθηκε ή ήταν άλλες οι αιτίες που ιτηθήκατε? Νομίζω ότι θα ήταν πολύ απλοϊκό να πω ότι ήταν μόνο ένας λόγος που οδηγήθηκαμε στη δεύτερη θέση. Κρατώντας όμως ένα σημαντικό κομμάτι του κεντρώου χώρου και του εις αριστερά στο 32%. Ήταν όμως ένας βασικός λόγος. Νομίζω ότι το στοίχημα το μεγάλο του Αλέξη Τσίπρα ήταν τριπλό. Το πρώτο ήταν να μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια, κάτι που το έκανε. Ναι. Το δεύτερο ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία βλέπω μια χαρά, όλοι την υπηρετούμε σήμερα. Το τρίτο ήταν να ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Εκεί νομίζω ότι άργησε. Εκεί δεν το κατάφερε. Εκεί δεν το κατάφερε και έχουν ευθύνη κυρίως, νομίζω, οι κομματικές οργανώσεις και ο τρόπος λειτουργίας τους. Και θα συμφωνήσω ότι πραγματικά αν δεν εξελιχθούν τα κόμματα, οι οργανώσεις... Και οργανώσεις, αυτό που είπε, είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να ηγηθείς ενός χώρους. Χαίρομαι που υπάρχει κοινός τόπος. Νομίζω ότι είμαστε νέοι άνθρωποι. Χαίρομαι. Και είμαστε και μέσα στην να πω κοινωνία. Για την κυρία Γενιά, ότι εκπροσωπεί μια γενιά πολιτικών, να το πάω μαζί με το όνομά σου, οι οποίοι εργάζονται. Οι οποίοι όταν έχουν επάγγελμα. Εντός εισαγωγικών αποτύχουν. Εντός εισαγωγικών αποτύχουν, γιατί μια μάχη χάθηκε, φαντάζομαι, για εσάς. Έχουν κάπου να γυρίσουν. Και εκτός αυτού, επειδή τυχαίνει να την γνωρίζω, έχουμε μεγαλώσει τον κοινό μας τόπο, την Αρκαδία, προέρχεται και από οικογένεια αγωνιστών της ζωής. Οπότε λοιπόν, καλό είναι να εισαγάγουμε και στην πολιτική αυτά τα ήθη, διότι έτσι θέλουμε να πορευτούμε. Και ξέρετε, εμάς τα κομματικά στελέχη, πολλοί μας μέμφονται ότι πάτε στο κόμμα για να κάνετε τη δουλειά σας. Και είναι κάτι που το κουβαλάμε σαν να το πω. Για να κάνετε καριέρα. Ναι, εγώ δεν θα κρύψω ότι το να ενταχθούμε στη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας κάποτε ήταν και μια μορφή κοινωνικοποίησης. Από εκεί και πέρα μπαίνεις μέσα, ασπάζεσαι τις ιδέες. Ήταν μια ευκαιρία να διοριστείτε όμως. Εντάξει, δεν αφορά τη μάζα αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, ήταν και άλλες συνθήκες τότε, κύριε Παπαχρήστο. Και οι διορισμοί ήταν τελείως διαφορετικοί. Αυτό είναι που σας λέω, λοιπόν, ότι οι κομματικές οργανώσεις όλων των κομμάτων οφείλουν ακόμα και να συζητάνε. Έτσι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αλλά θέλω να πω πράγματα από αυτά που είπε η κυρία Γενιά και για τον κύριο Τσίπρα και για το μακεδονικό και για όλα. Θα τα πείτε. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση της ανασυγκρότησης του κόμματος, δηλαδή της διεύρυνσής του και της δημιουργίας στον ίδιο χώρο μιας παράταξης, η οποία θα είναι από την αριστερά μέχρι το κέντρο, μέχρι τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, συναντά πολλές
αντιδράσεις. Και είναι λογικό νομίζω. Γιατί, πού τις αποδίδεται αυτές. Κοιτάξτε, εγώ αν είχα λάβει υπόψη μου αυτές τις φωνές, οι οποίες υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ χρόνια, δεν θα είχα κάνει καν την κίνηση το 2010 να ενταχθώ και να φύγω από έναν μεγάλο χώρο, που τότε ήταν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και να πάω σε ένα χώρο που ήταν στο 2,6, ούτε καν 3%. Γιατί αν θυμάστε καλά, είχε αποχωρήσει τότε και ο Κουβέλης. Ναι. Έτσι, άρα το 3%. Είναι μια εχθρική αντιμετώπιση γενικά. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πίστεψα ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που λέω, μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει νέους ανθρώπους, μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ξεπεράσει τον εαυτό του ουσιαστικά και να οδηγήσει την Ελλάδα εκτός κρίσης. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μας επιβεβαίωσε και δεν είναι τυχαίο το 32% που πήραμε και τώρα. Νομίζω όμως ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι απόλυτη σε αυτό που λέω. Αν δεν καταφέρουν οι φωνές να χαμηλώσουν, να μην αισθανόμαστε κι εμείς ότι είμαστε παρήσακτοι σε ένα χώρο, ότι απλά μας χρησιμοποιούν και ότι την επόμενη στιγμή μόνο εκλογικά. Γιατί να σας πω κάτι, έχει κάτι πολύ καλό το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα σας ρωτάω. Στα ψηφοδέλτια του έχει ένα ποσοστό ανθρώπων συνεργαζόμενων. Δηλαδή πέρα από τους καθαρά κομματικούς υποψηφίους υπάρχουν, δηλαδή σε εμάς στον Πειραιά στα 8 άτομα, τα 2 είναι από, από άλλο χώρο. Αυτό δεν είναι όμως μόνο ένα τερτύπι, δεν μπορεί να είναι μόνο ένα τερτύπι προεκλογικό που θα φέρει στο χώρο ψήφους για να γίνει ένα εκλογικό αποτέλεσμα έτσι όπως το θέλουμε και μετά κόβουμε, κλείνουμε τις πόρτες και δεν αφήνουμε άλλες φωνές να μπουν, να φρεσκάρουν τις ιδέες. Να το πω εγώ και να συνδέσουμε. Δεν μπορεί να σας θέλουν μόνο για τους σταυρούς σας και μετά να λένε όχι, αγάπη μου, καθαρότητα ιδεολογική, εσείς απ' έξω. Αυτά δεν καταρχάς, γίνονται. Καταρχάς, να σας πω κάτι, η Ελλάδα δεν είναι μόνο αριστερά. Το γνωρίσατε αυτό. Δηλαδή, αυτό το σεκταρισμό, ας πούμε, όταν μπήκατε στην... Βέβαια. Και μάλιστα τότε ήταν και ακόμα μέλη από τον Λαφαζάνη. Οπότε ήταν ακόμα πιο σκληρά τα πράγματα. Έτσι. Οπότε όποιος μου είπε ότι έφυγες από το ΠΑΣΟΚ και πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ για να δραπετεύσεις, δεν ήταν εύκολες και εκεί οι συνθήκες. Έτσι, να είμαστε δηλαδή λίγο σοβαροί. Όταν πήγατε εσείς ειδικά τότε δεν ήταν, γιατί πήγατε και νωρίς. Και από τους πρώτους μαζί με τους νέους αγωνιστές τότε, δεν υπήρχε προσκλητήριο. Άρα ήσασταν με Χατζη Αντωνίου, με Κασιμάτη και... Εγώ δεν ήμουν, δεν ήμουν εκεί. Απλά έτυχε εκείνο το διάστημα με την υποψηφιότητα Μητρόπουλου, κάποιοι άνθρωποι μαζί με τον Βασίλη τον Οικονόμου, τον Γιάννη τον Δημαρά και τη Σοφία τη Σακοράφα, να αποχωρήσουμε κι εμείς. Και να, εγώ έγινα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Δηλαδή κατέβηκα στις εκλογές του 2012 και το καλοκαίρι μετά έγινα και μέλος του Πειραιά, του δεύτερου διαμερισμού. Θέλω να, θα μου επιτρέψει ένα λεπτό, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παγώνη στο εξής, για το εξής. Οι οργανώσεις έτσι όπως είναι δομημένες θα χρησιμοποιούνται ας πούμε στη λειτουργία ενός μηχανισμού κυβερνητικού που έχει φτιάξει ήδη ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή θα βοηθήσετε, βοηθάτε εσείς καθόλου σε αυτό. Υπάρχει άποψη, υπήρχε μάλλον η άποψη που έλεγε ότι ειδικές κομματικές οργανώσεις ή κομματικές οργανώσεις γενικά πρέπει να έχουν λόγο και στη νέα διακυβέρνηση. Στο κράτος. Στο κράτος. Αυτό δεν μπορείς να το βγάλεις από το μυαλό όλων. Παρόλα αυτά όμως, ούτε μπορείς να πετάξεις στο δρόμο, ενώ στον πολιτικό δρόμο, έτσι, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στήριξαν την παράταξή μας στα δύσκολά της. Παρ' όλα αυτά όμως η κατεύθυνση που δίνει ένας σύγχρονος πολιτικός, ευρωπαίος πολιτικός όπως θεωρώ ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είναι από τις δράσεις μας ή από τις διεκδικήσεις μας να ωφελούνται όλοι οι εργαζομένοι. Οπότε λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα άλλο στάδιο μετεξέλιξης αυτή τη στιγμή. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι παρακολουθούμε τα δρόμενα του κόμματος, παρεμβαίνουμε με ιδέες, προτάσεις, απόψεις. Τα δρόμενα της κυβέρνησης να μας πείτε αν παρακολουθείτε. Βεβαίως θα παρακολουθούμε αναγκαστικά διότι είμαστε πολίτες. Σας είπα, πρώτα εκπροσωπούμε την κοινωνία στο κόμμα και μετά το κόμμα στην κοινωνία. Έχετε λόγο στα νομοσχέδια, για παράδειγμα. Στα νομοσχέδια όχι, αλλά αν κάποιος τέλεχος
είναι σε ένα Υπουργείο και έχει μια θεσμική θέση, βεβαίως, και θα την αναπτύξει. Όχι όμως υπέρ του κόμματος, υπέρ όλων των εργαζομένων. Αυτή είναι η κεντρική γραμμή την οποία εμείς ακολουθούμε. Α, εδώ έχω φυσικά, δεν είναι λογικό αυτό. Θα σας πω. Και φυσικά, υπέρ όλων των εργαζόμενων δεν είναι λογικό. Όχι, λέμε για τα νομοσχέδια και για την... Δεν είναι λογικό να θέλει ένας εκπρόσωπός μας, για παράδειγμα, που τυχαίνει να βρίσκεται σε ένα Υπουργείο, σε μια μεμονωμένη άποψη θα πάρουμε και θα φτιάξουμε, δηλαδή θα διαμορφώσουμε. Όχι, ίσα, αυτό λέω. Τα εκπρόσωποι μας κινούνται υπέρ όλων των εργαζόμενων και όχι μόνο των φύλλα κομματικά προσκύμενων. Έχει ένα παρελθόν η Νέα Δημοκρατία σε αυτά. Τι παρελθόν. Όχι. Κανένα παρελθόν δεν έχει Νέα Δημοκρατία σε αυτά. Με αυτά τις αρκούδες που λέω εγώ που πετάγαμε στον κόσμο, όπως είδατε και στις εκλογές, ο κόσμος δεν φοβήθηκε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι. Είχαμε και κάποια φόβητρα τα οποία αναπτύχθηκαν, ότι για παράδειγμα θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα σας διώξει, θα κάνει απολύσεις, θα καταργήσει, θα ιδιωτικοποιήσει. Ακόμα δεν ήρθε, καθίστε βλέπουμε... να ολοκληρώσει τετραετία, θα δούμε. Άρα στην γιατί πορεία. Βιάζεστε να κάνετε σκληρή αντιπολίτευση? Αφού εσείς τα λέγατε λοιπόν, αυτά, εμείς τα λέγαμε. Ένα λεπτά, αφού ήταν δηλώσεις δικές σας. Ποια ήταν η δικιά μας δήλωση? Εσείς λέγατε. Εσείς το είχατε κάνει ήδη. Ένα, το 2014 δεν είχατε λέγατε, απολύσει. Να κάνουμε ένα καλόπιστο διάλογο. Ότι δεν θα καταργήσουμε, ότι θα καταργήσουμε το αφορολόγητο. Καταργήθηκε, μειώθηκε το αφορολόγητο. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν θα μειώσουμε τον έμφυα? Είπατε ότι είμαστε δύο μήνες. Μα το είχαμε εξαγγείλει και εμείς αυτό. Αυτά ήταν όλα ψηφισμένα. Μειώθηκε, έχετε φαντάζομαι, μένετε σε κάποιο σπίτι. Πληρώνετε κάποιο έμφυα. Βέβαια. Σας ήρθε φτηνότερο αυτή τη φορά, ναι ή όχι? Πείτε. Ναι, αλλά περιμέναμε όμως. Περιμένετε κάτι παραπάνω. Δύο μήνες λοιπόν. Ελαφρύνσεις, ελαφρύνσεις, μισό λεπτάκι. Μα εμείς τα είχαμε ψηφίσει αυτά, κύριε Παγώνη. Δεν τρώμε από τα έτοιμα. Όπως και με τη συντάξη της Χιλίας. Τότε γιατί προκήρυξατε? Θα σας απαντήσω για τη συντάξη. Την ημέρα που ψηφίσαμε για τις 120 δόσεις. Ξέρετε κάτι, κυρία Γιαννιά, να σας πω κάτι. Για τη συντάξη της Χιλίας, επειδή με διακόψατε, θα σας απαντήσω το εξής. Για τη συντάξη της Χιλίας λίμναζαν. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και αποκατέστησε τις συντάξεις. Ξέρετε, σηκώσαμε το χάλι στο Υπουργείο Εργασίας και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκαμε από κάτω. Όχι, κατσαρίδε, και τώρα, θα σας ρωτήσω. Και θα σας ρωτήσω. Όχι, θα σας ρωτήσω. Θα σας ρωτήσω το εξής απλό. Αφού λοιπόν εμείς τρώμε λοιπόν, όπως λέτε, από τα έτοιμα, γιατί προκήρυξατε προώρες εκλογές? Γιατί προκηρύξαμε εμείς προώρες εκλογές? Γιατί είχε ένα αποτέλεσμα από τις... Δεν μπορούσα να μείνω μετά τις... Ναι, αλλά καταλάβαμε τον πρόβλημα. Λοιπόν, δεν πείσατε τον κόσμο. Να συνεχίσω να πω κάτι άλλο. Τα λάθη τα είχα αναλύσει την προηγούμενη φορά. Εγώ δεν μπαίνω στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία και αν μου δώσετε, αν αναπτύξουμε και μια μορφή διαλόγου. Αφού είχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι, αλλά λέτε ότι τρώγαμε από τα έτοιμα, αλλά από την άλλη προκηρύξατε προώρες εκλογές. Γιατί δεν καθόσασταν να τα φάτε εσείς και να τα δώσετε στον κόσμο? Που ονομάζατε τα επιδόματα συντάξεις. Που ονομάζατε τα επιδόματα συντάξεις. Εκείνη την περίοδο όταν πέθανε ο κόσμος και πίνακε, δεν θα δώσουμε επιδομά. Δώσαμε. 27% ενεργία παραδόσατε. Δεν θέλω να κάνω αυτό το είδος το διάλογο, αλλά ο κύριο Τσακαλώτος ήταν εκείνος που είπε ότι συνειδητά χτυπήσαμε τη μεσαία τάξη. Σαφώς και το καταδίκασα. Καταλάβατε τι σας λέω. Δεν θέλω όμως να μπω σε αυτό το. Στο τέλος της μέρας. Στο τέλος της μέρας. Ο Τσακαλώτος ήταν ειλικρινής. Απέναντι στην κοινωνία. Είπε αυτό που δεν έλεγε, δεν ομολογούσε κανείς άλλος. Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα για τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε για το φορολόγητο. Είπαμε για το επίδομα που θα δοθεί για κάθε νέο παιδί τα 2.000 ευρώ. Σήμερα ο κύριος. Είπατε για το παιδί. Να το συνεχίσω και εγώ, κύριε Παγώνη. Να το συνεχίσω και εγώ. Ο κύριος Σταϊκούρας σήμερα εξήγηλε καινούργια μέτρα. Στα 2,5% το υπερπλεώνασμα. Ναι, και τώρα, ας απαντήσω. Και τώρα, όχι, έχω μόνο ένα λεπτό. Βέβαια έχετε ένα λεπτό. Θέλω να πω ότι χθες κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού 3,56. Ούτε καν 3,5. Πάνω και από το 3,5 του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή, από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, έχει ταξιδέψει σε Γαλλία, ναι, Γερμανία, Ολλανδία. Σήμερα συναντάται στην Τριμερή με την Αίγυπτο. Στην Τριμερή με την Αίγυπτο. Με τον Αίγυπτο και τον κύριο Σύση και τον κύριο Καλά, θα μας πληρώσουν αυτοί. Ένα λεπτάκι. Προσπαθεί να χτίσει. Προσπαθεί να χτίσει ένα διεθνές προφίλ ώστε να μπορεί να πείσει στην πορεία
ότι οι Έλληνες πρέπει, ναι, δικαιούνται μείωση του πρωτογενούς πληρονάσματος, να συζητήσουμε μετά και για το χρέος, να γίνει η ανάπτυξη, να έρθουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, να φύγουμε από τη φάση της αποεπένδυσης, να με ενημερώσετε, όταν, αλλά βλέπετε όταν, πόσο γρήγορα όταν, προχωράνε οι διαδικασίες. Όταν ανέλαβε, τώρα εγώ δεν είμαι απολογητής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, 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 διάλογο λοιπόν, κάνουμε. Τελευταίο, σας ανέφερα 10 μέτρα τα οποία είναι υπέρ. Αλλά όταν ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας, το μόνο που γνώριζαν οι Ευρωπαίοι εταίροι γι' αυτόν ήταν ότι είναι ένας νέος αριστερός, ναι, ο οποίος ότι έχει, ταούλη, βάλει, ότι έχει βάλει στο ταούλη, μυαλό του να διαλύσει να την Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση. Ωραία. Αυτό ήταν το μόνο. Ναι. Δηλαδή, δεν την κατέστρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέστρεψε σε τέσσερα. Ναι, θέλω να εμείς πω, την καταστρέψαμε την Ελλάδα, τώρα μην είμαστε. Κυρία Γενιά, το επιχείρημα ότι... Πήρατε εσείς κατεστραμμένη Ελλάδα χρόνια. Τέσσερα χρόνια φέρατε τέσσερα μνημόνια. Εμείς. Τέσσερα μνημόνια φέρουμε. Κάθε πέντε τα 300 δις χρέος ποιος τα έφερε εμείς. Κάθε πέντε χρόνια. Τα 300 δις χρέος ποιος τα έφερε εμείς. Τα 300 σας παρακαλώ πολύ να είστε πολύ προσεκτικός. Εσείς φύγατε από το Πασό και πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν κάνετε την ερώτηση του συντρόφου σας. Δεν επιτίθεμαι προσωπικά. Αλλά όταν λέτε τα 300 δις, μα είναι δυνατόν τώρα που το καταστρέψαμε εμείς στην Ελλάδα με 33 δις μαξιλάρι να έχετε αυτή τη στιγμή να ασκείτε πολιτική. Επιμένω στη γραμμή. Επιμένω στη γραμμή αυτή που λέω ότι κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα θετικό μέτρο. Για παράδειγμα, εξήγηλε ο κύριος. Και εμείς πολίτες είμαστε και ευχόμαστε συνεχώς. Ο Υπουργός των Οικονομικών δεσμεύτηκε τώρα, μάλλον είπε σήμερα ότι ενδεχομένως να δοθεί μεγαλύτερο και με τη μορφή προκαταβολής το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έχουμε χειμώνα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχει εξασφαλιστεί ένας υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος. Αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, βλέπετε πώς αντιμετωπίζουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Δημοσιονομικός χώρος να προχωρήσουμε, αλλά με συγχωρείτε, αλλά το λέτε. Έχουμε πρώτο. Είμαι υποχρεωμένος να σας διακόψω, να σας διακόψω και τους δύο, να σας ευχαριστήσω. Ξεκίνησαν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών για λόγους καθαρά ενημερωτικούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παγώνη και την κυρία Γιαννιά επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και με μια άλλη ευκαιρία. Παρακαλούμε. Να δούμε την κυρία Γεννημάτα. Να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, συγκεκριμένα μέτρα με πραγματικό αντίκρισμα. Στο προσφυγικό μεταναστευτικό, όλοι κατανοούν πως η κυβέρνηση αντιδρά σπασμωδικά, χωρίς στρατηγική και δυστυχώς εγκλωβίζεται στο πλαίσιο των απαράδεκτων δεσμεύσεων Τσίπρα που του επέβαλε το προηγούμενο διάστημα η κυρία Μέρκελ. Το επαναλαμβάνω, επιμένω στην ανάγκη να τεθεί ως πρώτη εθνική προτεραιότητα η αλλαγή της κοινής δήλωσης Ερντογάν Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή αποτελεί την κύρια αιτία για την μετατροπή των νησιών μας αλλά και συνολικά της χώρας σε μόνιμη αποθήκη ψυχών. Κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα στις απαράδεκτες και ντροπιαστικές καταστάσεις τύπου Μόριας, αλλά βεβαίως δημιουργεί και πολύ σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ενώ όλα αυτά είναι σε εξέλιξη, πληροφορηθήκαμε τη νέα αναβαθμισμένη αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μια τέτοια συμφωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έπρεπε να συνδέεται με την πραγματική αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου και την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Όμως, για τη συγκεκριμένη συμφωνία, μάθαμε μέχρι στιγμής τι δώσαμε. Και δώσαμε πολλά. Δεν μάθαμε όμως τι και αν πήραμε κάτι ως αντάλλαγμα. Και δεν εννοώ βέβαια τα ανέξοδα ευχολόγια του κυρίου Πομπέο. Έχουμε ζητήσει και περιμένουμε αναλυτική ενημέρωση και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Εξάλλου όλα αυτά τα ζητήματα προτίθεμαι να τα θέσω και την Παρασκευή στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που θα έχουμε στο γραφείο του στη Βουλή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν από 1,5 χρόνο σε αυτήν εδώ την αίθουσα συζητούσαμε το αίτημα της κυβέρνησης τότε ΣΥΡΙΖΑ για την προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης Νοβάρτης. 10 πολιτικά στελέχη της τότε αντιπολίτευσης βρέθηκαν στο σκαμνί. Τα ονόματά τους κρεμάστηκαν στα μανταλάκια.
και το Πανελλήνιο έγινε μάρτυρας μιας έντονα τοξικής ποινικοποίησης της δημόσιας ζωής. Για την κυβέρνηση όλοι τους ήταν ένοχοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Θύμιζαν άλλες εποχές. Πέρασαν έκτοτε πολλοί μήνες και συνέβησαν πολλά. Οι δικογραφίες για τους περισσότερους κατηγορούμενους έχουν πλέον τεθεί στο αρχείο. Λοιπόν, ακούσαμε μια εισαγωγική έτσι, τοποθέτηση της κυρίας Γεννηματά για την συζήτηση σχετικά με τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον τέος υπουργό, αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Ενδέχεται στην επιστροφή να έχει ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει η κυρία Γεννηματά και να έχει ξεκινήσει την ομιλία του ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ο τωρινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Ιφαντής, ο οποίος παίζει την εξωτερική πολιτική στα δάχτυλα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και αυτά διδάσκει στα παιδιά, είναι εδώ για να συζητήσουμε τι γίνεται στην Συρία, τι γίνεται με την Τουρκία στη Συρία και τι ακριβώς κάνουν οι Αμερικανοί. Είναι τρέλες του Τραμπ αυτά που γίνονται ή υπάρχει πίσω μια στρατηγική την οποία θα μας αναλύσει. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα κοπλιμέντα σας. Ευχαριστώ, ευτυχώς έχω μακιγιάζει γιατί δεν φαίνεται ότι κοκκίνησα. Μια χαρά είστε. Λοιπόν, να πω ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πανεπιστημιακή, λίγο πιο μακροσκοπική, έτσι, ναι. Αλλά πια δεν υπάρχει γόνιμο έδαφος για τέτοιου είδους αναλύσεις. Χρειάζεται πάντα real time. Έχουμε γίνει περισσότερο λόγω των ραγδαίων εξελίξεων και των αλλαγών. Και δεν είναι μόνο οι εξελίξεις, γιατί τις εξελίξεις σε ένα βαθμό θα μπορούσε κάποιος να τις προβλέψει και κάποιες από αυτές τις έχουμε προβλέψει. Δηλαδή ότι η Τουρκία θα κάνει την επιχείρηση αυτή, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Τραμπ δεν έχουν καμία διάθεση, δεν έχουν το στομάχι και ιδεολογικά ο ίδιος ο Τραμπ δεν είναι υπέρ της αύξησης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου. Άλλωστε εξελέγει σε μια τέτοια πλατφόρμα και είναι το μόνο στο οποίο παραμένει συνεπής. Τώρα, την ίδια στιγμή, εγώ πια σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να μιλήσω για αμερικανική στρατηγική. Αυτό που έχουμε είναι μία ad hoc αντίληψη του Προέδρου, αντίληψη για τα πράγματα. Δηλαδή, ανάλογα με ποιον συνομιλεί, στην προκειμένη περίπτωση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αποφασίζει να αλλάξει μέσα σε 24 ώρες την αμερικανική στρατηγική στη Συρία, η οποία πάει πίσω το 2011. Δηλαδή, πάει 8-9 χρόνια. Ακριβώς, και κινδυνεύει υπό προϋποθέσεις να ανατρέψει και να υπονομεύσει όλους τους πάγιους στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή, που είναι η ανάσχεση του Ιράν από την περιοχή, της Ιρανικής επιρροής, η ασφάλεια του Ισραήλ και φυσικά η προστασία των Κούρδων, που ήταν ο βασικός αντίπαλος του ISIS. Του ISIS, ναι. Από το κομπάνι. Και συμμαχός του. Επειδή τα ξεχνάμε. Αυτοί ήταν που αντιστάθηκαν, άντεξαν την επίθεση του Ισλαμικού κράτους και αντεπιτέθησαν και ήταν οι πρώτοι οι οποίοι κατήγαγαν νίκες εναντίον του Ισλαμικού κράτους στην Συρία με τη βοήθεια των ΗΠΑ. Αυτά όλα κινδυνεύουν να τυναχθούν στον αέρα. Υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μια γενικευμένη ανάφλεξη? Κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο, γιατί όλοι είναι προσεκτικοί. Η Τουρκία θα προσέξει πώς θα ενεργήσει. Να μην ξεπεράσει αυτό το όριο των 30 χιλιόμετρων, ας πούμε. Το όριο των 30 χιλιόμετρων τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Να μην εμπλακεί καθόλου με αμερικανικές δυνάμεις, έστω και με μια δημιουργία στρατιωτών. Να μην βομβαρδίσει αμάχους, θα είναι πάρα πολύ προσεκτική.
κατά πάσα πιθανότητα, όπως και το 2008 στο 18 στο Αφρίν, θα εξελιχθούν τα πράγματα σε φάσεις, πολύ προσεκτικά, πολύ μετρημένα, χωρίς υπερβολές, και η ευχή ή μάλλον η προσδοκία όλων είναι και ότι οι Κούρδοι θα κάνουν το ίδιο που έκαναν το 18 στο Αφρίν, δηλαδή θα αναδιπλωθούν, θα υποχωρήσουν στο εσωτερικό αντί να αντισταθούν ή να προσπαθήσουν να προβάλλουν αντίσταση στις τουρκικές δυνάμεις. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Αυτό, πριν πάμε στο κακό σενάριο, αυτό είναι εφικτό, δηλαδή οι Κούρδοι αποσύρονται για 30 χιλιόμετρα όσο είναι η γκρίζα ζώνη που θέλει να δημιουργήσει ο Ερντογάν. Ζώνη ασφαλείας. Η ζώνη ασφαλείας, ας την πούμε. Είναι εφικτό όμως. Δηλαδή εκεί αυτοί οι πληθυσμοί τι θα γίνουν. Κοιτάξτε, ναι, επαναλαμβάνω, το καλό σενάριο είναι ότι η Τουρκία θα προχωρήσει πολύ προσεκτικά. Δεν θα έχουμε εκτεταμένη χρήση στρατιωτικής ισχύος, παρά μόνο στοχευμένη εναντίον στρατιωτικών στόχων των Κούρδων. Οι Κούρδοι, λυπάμαι που το λέω, έχουν μηδενικές επιλογές. Δηλαδή, ίσως η επιλογή τους είναι να πολεμήσουν τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Δεν έχουν καμία τύχη, όσο υψηλό να είναι το φρόνημά τους, ας μην γελιόμαστε. Έτσι, η άλλη τους επιλογή είναι να αφήσουν αυτά τα εδάφη και να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν. Γιατί μήκος μιλάμε σε αυτή τη buffer zone? Γιατί μήκος, το βάθος το ξέρουμε. Βάθος ξέρουμε το μήκος, κοιτάξτε, τώρα θα έπρεπε να έχουμε ένα χάρτη, αλλά μιλάμε τώρα, η Τουρκία αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι σε ολόκληρη τη Μεθόριο. Ήδη έχει κάνει δυτικά του Εφράτη. Έτσι. Και τώρα πάει λοιπόν, μιλάμε για περίπου 480 χιλιόμετρα. Σε πρώτη φάση όμως αυτό που ενδιαφέρει την Τουρκία είναι 100 χιλιόμετρα περίπου, τα πρώτα 100 χιλιόμετρα, να δημιουργήσει τα προγεφυρώματα που χρειάζεται, ενδεχομένως να αρχίσει την μετεγκατάσταση προσφύγων, Σουνιτών, Σύριων, Αράβων. Αυτό είναι το σχέδιο, χωρίς αντίσταση, χωρίς ανάφλεξη. Αυτό είναι το καλό σενάριο, όπως είπα. Το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι να αποφασίσει η Δαμασκός με την υποστήριξη της Ρωσίας να παρέμβει. Να έχουμε μία προσπάθεια των ιρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που υπάρχουν, ομάδων που υπάρχουν στη Συρία και υπολογίζονται σε περίπου 100.000, να εκμεταλλευτούν το κενό που αφήνουν οι Κούρδοι αποχωρώντας, να θεωρήσουν δηλαδή ότι η Τουρκία κάνει την βρώμικη δουλειά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να υπάρξει ένας ανταγωνισμός στο έδαφος για το ποιος θα ελέγξει περισσότερο έδαφος. Μάλιστα. Στρατηγικός ανταγωνισμός. Τελευταία ερώτηση. Πόσο μας αγγίζει αυτό? Πόσο επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πόσο επηρεάζει τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, πόσο επηρεάζει την ίδια την παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή? Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν επηρεάζει, υπό την έννοια ότι δεν αλλάζει την ουσία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εγώ εκτιμώ ότι η Τουρκία σε όλο το διάστημα που θα εξελίσσεται η στρατιωτική επιχείρηση εκεί, εάν κάτι δεν πάει δραματικά στραβά για την Τουρκία, δηλαδή να έχουμε, επαναλαμβάνω, να εμπλακεί σε ένα πόλεμο φθοράς, περί αυτού πρόκειται, δηλαδή ένα τουρκικό Βιετνάμ, να το πω έτσι, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, τότε την ίδια στιγμή η Τουρκία έχει την ικανότητα να συνεχίσει να παρενοχλεί και στην Κύπρο, δηλαδή να συνεχίσει την παραβίαση της Κυπριακής και να κρατάει και εμάς και στο Αιγαίο, έτσι, να μην... Σε εγρήγορση. Η τουρκική ανάλυση είναι η εξής, ότι κανένας δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι το βλέμμα της Τουρκίας είναι στη Συρία για να αποκτήσει το οποιοδήποτε πλεονέκτημα στα δυτικά. Μάλιστα. Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και μου είπατε πρόσκληση. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Δεν είπαμε κάτι για το προσφυγικό, αν έχει συνέπειες. Θα έχει. Είναι δύσκολο να μπει κανείς. Το καλό σενάριο είναι ότι εφόσον αποσυμπιεστεί η Τουρκία... Μα λέει αυτός τότε... ότι θα στείλει 2 εκατομμύρια στη Συρία. Ναι, αλλά αν λάβουμε υπόψη μας ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι πρόσφυγες, μετανάστες που περνάνε στα ελληνικά νησιά είναι κατά 80% μη Σύριοι.
Αφγανοί κλπ. Δεν μπορεί να εγκαταστήσει Αφγανούς ή Πακιστανούς. Όχι. Είναι βέβαιο. Ποτέ δεν ξέρεις. Από αυτό. Ο Ερντογάν είναι αυτός. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον οποίο και ευχαριστούμε που ήταν απόψε εδώ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εκ νέου. Λοιπόν, να ανατρέπουμε και πάλι τη ροή της εκπομπής, διότι στο Βήμα ανέβηκε ο τέος πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ήδη έχει δώσει τον τόνο της ομιλίας του, το περιεχόμενο. Έχει μιλήσει για ρευμασισμό και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι είναι απούσα, έχει εξαφανιστεί από τα κυβερνητικά έδρανα, γιατί δεν θέλει να ακούσει αυτά που έχουν να πούν ο ίδιος και οι βουλευτές του, τους κατηγορεί και για δειλία. Ας πάμε να ακούσουμε τι λέει. Ναι, γιατί έχει λέει. Πει ήδη πολλά, θα τα συζητήσουμε μετά. Να στήσει προκαταρκτική εξέταση, προανακριτική επιτροπή και ειδικό δικαστήριο για να εκδικηθεί εν είδη ρευμασισμού τον πολιτικό αντίπαλο επειδή ανέδειξε το σκάνδαλο. Όλοι κατά καιρούς και από αυτό εδώ το βήμα της Βουλής έχουμε κάνει χρήση της γνωστής παροιμίας που λέει ο λαός μας φωνάζει ο κλέφτης. Αλλά για πρώτη φορά εσείς κάνετε πράξη την απόπειρα να φοβήσετε τον νοικοκύρη. Και μάλιστα με διαδικασίες ποινικοποίησης πολιτικής ζωής του τόπου. Καμιά άλλη κυβέρνηση δεν το αποτόλμησε αυτό. Και γι' αυτό λείπει σήμερα η κυβέρνηση. Δεν εδώ, δεν παρούσα. Γιατί ντρέπεται για αυτό που κάνει. Γιατί δεν έχει τα κότσια, δεν έχει το θάρρος, δεν έχει την πολιτική ευθύνη. Και μάλιστα το κάνει αυτό ενώ η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή. Και διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Με εν εξελίξη πολιτική δίωξη σε έναν πρώην υπουργό. Και υποδιερεύνηση για άλλους δύο ακόμη πρώην υπουργούς. Και ένα συνενήν. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια υπόθεση που τελεσιδίκησε, βρήκε τους ανθρώπους αθώους και σας πνίγει το δίκιο. Μιλάμε για μια υπόθεση που η διερεύνηση από τη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, είναι εν εξελίξη. Και αυτοί που το βάλαν στα πόδια σήμερα και δεν ήρθαν σε αυτήν την αίθουσα να υπερασπιστούν την πολιτική τους απόφαση, προκειμένου να προλάβουν τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη, προκειμένου να επιβάλλουν το κουκούλωμα της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη, προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους δικαστές, στείνουν διαδικασία παραπομπής σε ειδικό δικαστήριο ως σκευωρού του πρώην αναπληρωτή υπουργού, αξιοποιώντας την πλειοψηφία που έχουν μέσα στη Βουλή. Αλλά την ίδια ώρα που διαπράττουν αυτή τη μέγιστη προσβολή και βαναυσότητα απέναντι στη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα που διαπράττουν αυτή τη μέγιστη βαναυσότητα απέναντι στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γιατί συνειδητά ποινικοποιείται την πολιτική ζωή. Στοχοποιώντας τον πολιτικό σας αντίπαλο, όχι με στοιχεία, αλλά επειδή είχε το πολιτικό θάρρος να σας ελέγξει. Την ώρα λοιπόν αυτή την κρίσιμη την κάνετε με ελαφρά πηδηματάκια. Λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά πρόκειται για τον πιο δειλό ρευμασισμό στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Δειλός ρευμασισμός. Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης στην πραγματικότητα δεν επιθυμούσε να σέρνεται αυτή η ιστορία και δεν επιθυμούσε και ο ίδιος να σέρνεται τελικά σε αυτή την επιλογή από την νοσοκομματική του αντιπολίτευση. Αυτά είναι δικά σας θέματα, πρέπει να τα βρείτε στο εσωτερικό σας. Αλλά εφόσον επέλεξε τη λοιπόν, σημερινή διαδικασία... Αυτά λέει μεταξύ των άλλων ο Πρωθυπουργός, ο τέος Πρωθυπουργός,
εισήγαγε ένα καινούριο όρο στην πολιτική ορολογία, είναι ο δηλός ρεβανσισμός. Δηλαδή, θέλω να εκδικηθώ, αλλά το κάνω με μια δειλία, με μια συστολή. Έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην απουσία της κυβέρνησης, στα άδεια κυβερνητικά έδρανα και σωστά έκανε. Κακά τα ψέματα, δεν ξέρω τι τελικά συμβολίζει αυτό, πάντως εικόνα δεν είναι. Όχι, δεν είναι θέμα εικόνας. Όχι, μια εικόνα θεσμική εννοώ. Είναι μια, όχι εικόνα, μια ατυχής επιλογή, θα προσθέσω. Αυτά είναι κορυφαίες θεσμικές διαδικασίες. Ναι, οι προανακριτικές το... γιατί ως αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης είναι κορυφαία διαδικασία. Ναι, τα πράγματα για τα οποία τον έχουν κατηγορήσει είναι πολύ, πολύ βαριά. Όποιος το σκέφτηκε, νομίζω ότι έκανε λάθος κι εγώ. Θεωρώ δηλαδή ότι σε αυτή την κορυφαία διαδικασία δεν παραπέμπονται καθημερινά από τη Βουλή σε ειδικά δικαστήρια πρώην υπουργοί. Είναι μια έκτακτη διαδικασία. Εκεί. Όφιλε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να είναι παρόντες και δεν είναι και δικαιολογία ότι είναι στο Κάιρο στην Τριμερή. Από το Κάιρο είναι η απόσταση μέχρι την Αθήνα είναι μία ώρα και κάτι. Θα μπορούσε αυτή την ώρα να είναι στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Θα μπορούσαν φυσικά να είναι και οι υπουργοί του δίπλα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Πικραμένος. Γενικά, όπως είπε και η Τζίνα προηγουμένως, δεν είναι εικόνα αυτή και δεν τιμάει την λειτουργία του πολιτεύματος. Ελπίζουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Βασικά ελπίζουμε να μην έχουμε παραπομπές κι άλλες δηλαδή, γιατί ούτε αυτά προωθούν τον κοινοβουλευτισμό, ούτε τιμούν την δημοκρατία μας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Και αν υπάρξει κάτι έκτακτο στη Βουλή θα συνδεθούμε εκ νέου. Είναι μαζί μας η Αναστασία Μπαλέσδροβα, η οποία θα μας πει ότι σήμερα απονεμήθηκαν τα βραβεία Νόμπελ της φυσικής. Έτσι ακριβώς. Τρεις κοσμολόγοι δηλαδή. Ναι, τρεις κοσμολόγοι. Κοσμολόγοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το διάστημα. Έχει και φυσική μέσα και... και αστρονομία έχει πολλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς. Είναι... Χορταρέα δεν έχει. Όχι, σίγουρα δεν έχει. Σήμερα εγώ θα τον καρφώσω τώρα, σήμερα έχει φαγωθεί με το χορταρέα, παιδιά. Λοιπόν, για λέγε λοιπόν. Λοιπόν, βραβεύτηκαν για τη συνεισφορά τους στον τρόπο που η ανθρωπότητα αντιλαμβάνεται τη θέση της γης στο διάστημα. Κατά το ίμιση το μοιράζονται, δηλαδή το μισό βραβείο το κέρδισε ο Αμερικανοκαναδός. Αμερικανοκαναδός, ναι, σωστά το είπα, James Peebles, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλύσει. Αυτός εδώ ιστορία. Ο κύριος είναι, όχι. Αυτός είναι εδώ είναι ο γραμματέας που ανακοινώνει, σε λίγο θα δούμε τη φωτογραφία των νικητών. Ο Peebles, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλύσει την ιστορία του σύμπαντος από το Big Bang και μετά. Και μάλιστα κατά την παρουσίαση του βραβείου υπήρχε και ένα μέλος της Επιτροπής, ο οποίος είναι καθηγητής και ο ίδιος φυσικά, ο οποίος εξήγησε την όλη ιστορία. Αυτοί εδώ είναι οι δύο καθηγητές, οι οποίοι κέρδισαν το δεύτερο μέρος του βραβείου και η δική του συνεισφορά είναι ότι ανακάλυψαν το 1995 τον πρώτο εξωπλανήτη, στη Νότια Γαλλία ήταν όταν τον εντόπισαν. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί περισσότεροι από 4.000. Και ανακάλυψαν φυσικά ότι αυτός ο εξωπλανήτης κινείται σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι το οποίο θυμίζει τον δικό μας ήλιο. Εδώ όμως είναι η παρουσίαση του πρώτου μισού του βραβείου, που είναι και το έτσι πολύ σημαντικό, στο οποίο αυτό λοιπόν το μέλος της, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας περιέγραφα, περιγράφει ουσιαστικά τι ακριβώς έγινε με το σύμπαν από το Big Bang και μετά. Δηλαδή ότι ουσιαστικά άρχισε να διαστέλλεται το σύμπαν, να πέφτει και η θερμοκρασία του. Είναι αρκετά επιστημονική η όρη. Ωστόσο έχει τρομερό ενδιαφέρον ότι τα στοιχεία και οι μετρήσεις ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τη θεωρία του James Peebles που βλέπουμε τη φωτογραφία του αυτή τη στιγμή. Ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα η στιγμή που του το ανακοίνωσαν, διότι λόγω της διαφοράς ώρας που έχουμε τον ξύπνησαν. Κοιμόταν, ήταν ευχάριστη έκπληξη προφανώς για εκείνον. Ακριβώς. Να σου πω, το Νόμπελ Ειρήνης πότε απονέμεται? Κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου που είναι η μέρα που πέθανε ο Άλφρεντ Νόμπελ, στο οποίο είναι και αφιερωμένο το βραβείο. Μάλιστα. Έχουμε καμιά εικόνα, τίποτα, καμιά ενημέρωση? Γιατί έχουμε ένα ενδιαφέρον. Έχουμε και κάτι ελληνικές υποψηφιότητες.
Μία ελληνική υποψηφιότητα. Γιατί δεν υπάρχουν υποψηφιότητα στα Νόμπελ. Το ξέρεις και εσύ, το έχεις διαβάσει. Είχε γίνει πέρσι μια ολόκληρη συζήτηση για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας με τον Ζόραν Ζάεφ για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα μας ενδιαφέρει το θέμα. Δεν έχουμε κάτι, εννοείται. Υπάρχουν κάποιες διαρροές για το ποιοι μπορεί να είναι συνυποψήφιοι ενδεχομένως. Είναι η Γκρέτα Τούμπεργκ που έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις. Δύσκολο. Έχει και πολλούς ανθρώπους έτσι που τη στηρίζουν, εννοείται. Δύσκολος, απίθανο. Ο Τζίμι Κάρτερ. Ναι. Ο οποίος ζει, έτσι. Ζει. Και ζει και είναι καλά. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας σοβαρό. Είναι καλό άνθρωπος. Βεβαίως. Ένας blogger ο οποίος είναι φυλακισμένος στη Σαουδική Αραβία. Α, ναι. Ένας δηλαδή ακόμη φυλακισμένος στη Σαουδική Αραβία για τις απόψεις του, ναι. Ναι, επίσης... Στη μετά Κασόγγι εποχή θα ήταν ένας ενδιαφέρον συμβολισμός. Η γυναίκα και το παιδί του είναι στον Καναδά. Ευτυχώς έχουν ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Αλλά ο άνθρωπος εξακολουθεί και βρίσκεται στη φυλακή και ένα μέρος της ποινής του ήταν και μαστιγώματα. 1000 μαστιγώματα. Τα 50 έχουν ήδη εκτελεστεί αυτό το κομμάτι της ποινής ακριβώς. Υπάρχουν υποψηφιότητες από διάφορους τομείς. Να πούμε βέβαια εδώ ότι πολλές φορές η απονομή του βραβείου έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις έτσι, σε σχέση με τη δράση των νικητών. Δεν θυμάσαι που είχε δοθεί στον Ομπάμα με το που εξελέγει και είπε ο άνθρωπος παιδιά, γιατί να το πάρω, ας πούμε, γιατί μου το απονέμεται ακριβώς. Ναι, έχουν πει διάφοροι ότι υπάρχουν και πολιτικές σκοπιμότητες ορισμένες φορές. Υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Λοιπόν, να αναμονή, γιατί έχουμε μεγάλη αγωνία με την Τζίνα εδώ, το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη. Πάρα πολύ. Βέβαια, η απάντηση στο αν μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας υποψήφιος είναι όχι, δεν υπάρχουν υποψηφιότητες. Εγώ πάντα σπασίκλα θα το λέω κάθε φορά. Όχι, δεν μπορεί. Όχι. Γιατί δεν μπορεί, παιδί μου. Γιατί δεν υπάρχουν υποψηφιότητες. Δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, εισαγωγικά υποψηφιότητες. Ατύπως. Ατύπως. Μπορεί να το πάρουν. Η Ακαδημία. Γιατί όχι. Η Νορβηγική Ακαδημία το δίνει αυτό, δεν γιατί είναι. Γιατί να μην το δώσουν, θα μπορούσαν να το δώσουν στους δυο τους μαζί. Είναι ένα θέμα δηλαδή. Κοιτάτε τώρα πώς τα βλέπουμε εμείς τα θέματα, τα πράγματα. Και τρολάρουμε. Οι απ' έξω τα βλέπουν αλλιώς. Αλλιώς θα βλέπουν. Ενώ και τα αυτά στα οποία είμαστε ευαίσθητοι και σε αυτά που τρολάρουμε. Στα οποία δεν πρέπει να πάψουμε να τρολάρουμε ποτέ. Όχι. Με κανένα Νόμπελ. Λοιπόν, η Αθανασία Ακρίβου είναι μαζί μας στην αίθουσα σύνταξης τώρα. Η Αθανασία θα μας πει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτι που είπε ο κύριος Σταϊκούρας εδώ ότι μπορεί να το δώσει νωρίτερα και λίγο πιο τσιμπημένο, αυξημένο. Ναι, ναι. Λοιπόν, από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ούτως ή άλλως είχε φανεί καθώς για το 2019 υπάρχει ένα υπερπλεώνασμα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά 300 εκατομμύρια. Αυτό υπήρχε το σενάριο ότι θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα το επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, καθώς την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε την υπουργική απόφαση και όλες τις λεπτομέρειες για το πώς ουσιαστικά θα διανεμηθεί το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή αν τελικά θα είναι περισσότεροι, γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια. Κάποια σενάρια έλεγαν για περισσότερους δικαιούχους, άλλα σενάρια έλεγαν για ίδιους δικαιούχους και μεγαλύτερο ποσό. Το σίγουρο είναι όμως ότι η κυβέρνηση θα προβεί σε προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, ώστε όλοι όσοι είναι δικαιούχοι να το παίρνουν τότε που χρειάζεται, δηλαδή τις ημέρες. Και να μην περιμένουν εκείνες... το Μάρτιο, ας πούμε. Ακριβώς, τις ημέρες εκείνες. Το έδωσαν εκείνες... οι άλλοι πέρσι. Τις ημέρες εκείνες που πραγματικά το χρειάζεται, γιατί κάνει κρύο, ιδιαίτερα σε πιο βόρειες περιοχές. Οπότε να έχουν την. Να μπορούν δηλαδή να το χρησιμοποιήσουν όταν πρέπει. Για την αγορά πετρελαίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Εμείς υποδεχθήκαμε ήδη στο στούντιο την κυρία Μαρία Ζάγκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Πώς συλλογίζεστε? Είμαστε η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, στην οποία είμαι μέλος. Και μέλος του διοικητικού και είμαι η εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας. Α, μάλιστα. Έχουμε γύρω στις 45 ενώσεις. Α, είστε. Είμαστε στην Αττική, πάρα πολύ. Όχι. Στην Αττική είμαι πρόεδρος.
Ναι, στην Αττική πώς εννοείς? Στην Αττική, όχι, εγώ είπε. Η Ένωση. Μόνο μία. Μόνο. Μία. Και μετά έχουμε και την ΠΟΠΕΚ. Όχι αυτοπρόσωπη, τα λέτε εγώ. Ενώ είναι η Ένωση. Αλλά είναι μία Ένωση. Η πρόεδρος είναι που εκπροσωπεί την Ένωση. Είναι η μεγαλύτερη Ένωση στην Ελλάδα με ζωή γύρω στα 90 χρόνια. Τι λέτε τώρα. Και πρώτη φορά πριν χρόνια βγήκε γυναίκα πρόεδρος στον κλάδο. Δεν είναι εύκολο. Σε ένα ανδροκρατούμενο. Είμαι η πρώτη γυναίκα που βγήκε. Μπράβο, και επειδή είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή είμαι δημοτική σύμβουλο στο παλαιό Φάληρο, φεύγει η καρέκλα. Να μην έχουμε το επεισόδιο που έγινε με τον Παπαδάκη που έπεσε ο άλλο. Ο Παπαδάκη είναι μεγάλο κύριο. Και με εμπιστεύτηκε. Αν πέσει κάποιο εδώ μέσα, θα πέσω εγώ. Όχι, μήπω πέσουμε απάνω. Είναι περασμένη ηλικία, οπότε εσεί δεν έχετε κανένα θέμα. Είστε νεότατοι. Και επειδή λοιπόν ο Διονύσο Χατζηδάκη με έχει εμπιστευτεί, ήμουν η πρόεδρο τη ισότητα των φίλων. Οπότε λοιπόν και σαν πρόεδρος των Βεζινοπολών, που είναι δύσκολος κλάδος, ανδροκρατούμενος, σκληρός κλάδος. Σκληρός. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Με εμπιστεύονται. Με τιμούν με την ψήφο τους. Και εγώ, σας βλέπω, είστε πολύ διεκδικητικοί. Και εγώ είμαι μαχητική. Ξέρετε, είμαι μαζί με τον κλάδο και μαζί με τον καταναλωτή. Ναι. Γιατί και εγώ καταναλώτρια δεν είμαι. Όταν κλέβουν και αδικούν τον κλάδο, δεν αδικούν τον καταναλωτή. Κλέβουνε. Ναι. Πολύ Βεζινοπόλος κλέβουν. Κλέβουνε. Και αυτούς δεν τους θέλουμε, δεν τους θεωρούμε συναδέλφους. Εσείς πρέπει να τους εμπροστιάσετε. Γιατί δεν τους κάνετε όμως? Το Υπουργείο βρίσκει μερικούς. Ένα λεπτό. Τι βρίσκει, πού και πού κάποιο μαγαζάκι? Βρίσκει μερικούς. Εγώ θυμάμαι, βλέπα κάτι ανακοινώσεις. Ναι. Αλλά έλεγε Βενζινόπολης, ξέρω εγώ, πρατήριο, βενζίνη στην οδό. Ναι. Ποια να πω τώρα, Κλεισθένους, ας πούμε. Ωραία. Και τι έγινε? Αλλά δεν έλεγε το όνομά του, ούτε την εταιρεία. Ένα, αυτό δεν το έλεγε. Δεύτερο, τον έκλεινε για 6 μήνες. Εσείς όμως δεν ξέρατε. Καλά, βέβαια, το να το πει τώρα, δεν είναι και το. Κοιτάξτε, το θέμα, επειδή θα με έχετε παρακολουθήσει τη δράση μου, ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια εγώ εκείνο που κάνω είναι φωνάζω να σταματήσει πια αυτό το λαθρεμπόριο καυσίμων. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το σταματήσουμε μόνοι μας. Έχουμε πει και ο ΣΕΠΕ και η Ομοσπονδία, και έχουμε κάνει ολόκληρη μερίδα γι' αυτό, να συνεργαστούμε, να πάμε στην κυβέρνηση για να μπορέσει να γίνει η κάθαρση. Και τι σας λένε η κυβέρνηση, γιατί εσείς έχετε κάνει, είστε τόσα χρόνια εκεί στην Ελλάδα. Το θα. Mm. Όταν, συγγνώμη, πιάνουν κάποιον και νοθεύει, κλέβει, τον κλείνουν για 6 μήνες. Και μετά μπαίνει κάποιος άλλος δικός τους, με άλλο όνομα, αλλά είναι δικός τους άνθρωπος, είναι συγγενής, μακρινός, είναι υπάλληλός τους και εξακολουθεί το ίδιο παιχνίδι. Αυτοφοράκια δηλαδή. Ακριβώς. Τον έπιασες να κλέβει, να δοφεύει. Τέρμα. Τιτανική πρατήριο, μανάβικο. Κομωτήριο. Πάρκινγκ. Πεντικούρ, μανικιούρ. Αχ, τέλειο αυτό. Βολεύει. Και θα έχει και δουλειά. Εδώ κοντά. Και θα έχει και δουλειά. Και θα έχει και δουλειά. Τι να μην γελάτε. Τέρμα, δεν θα ξαναγίνει. Θα το πάρουν το μήνυμα. Τώρα τι λένε. Επειδή αυτοί που ξεπλένουν χρήματα έχουν. Και τι του νοιάζει ένα πρόστιμο. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε το καύσιμό μας κάθε μέρα οι πρατηριούχοι. Εκεί που παίρναμε μία φορά και δύο φορές την εβδομάδα αυθημερών. Πώς θα είναι σε λίγο από τις 15 Δεκάτου το γαλατάδικο που θα ξεκινήσει με το πετρέλαιο θέρμασης, 200 σε εσάς, 280 σε μένα, 350 στην κυρία, για να μπορέσει να γεμίσει το αυτοκίνητο και να πάει να μοιράσει το γαλατάδικο. Έτσι μοιράζει και σε εμάς τους συναδέλφους. Λοιπόν, γιατί καταντήσαμε εκεί? Καταντήσαμε γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν έλεγχοι. Θέλεις να πιάσεις τους ελέγχους, υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών. Σταθείτε τώρα. Περιμένετε. Περιμένετε. Υπάρχει η ΕΚΟ, ας πούμε, η οποία λέει. Ελληνικά πετρέλαια. Ελληνικά πετρέλαια και λέει, βάζει και ταινίες ασφαλείας και λέει ότι εδώ. Δεν υπάρχει εγγύηση, ξέρω εγώ. Υπάρχει εγγύηση. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ναι. Να το πω υπεύθυνα. Την εγγύηση δεν σας τη δίνει το σήμα, σας τη δίνει ο πρατηριούχος που είναι μέσα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα μεγάλο σήμα. Πολλά χρόνια το έχω. Θα φύγω, θα το αλλάξω, άλλο σήμα θα βάλω. Οι ίδιοι πελάτες θα έρθουν. Γιατί? Ναι. Γιατί πιστεύω ότι τη ζάγκα. Ναι. Το καύσιμο φεύγει σωστό από τα δηληστήρια. Εκεί που γίνεται όλη η πλάκα είναι μέσα στο μαγαζί. Γιατί λοιπόν βάλαμε εμείς τα περίφημα συστήματα εισρωών και κρόων? Για να πιάσουμε το λαθρεμπόριο. Είπαμε, άμα πια, να απαλλαγούμε. Και πολλά μαγαζιά που δεν είχαν χρήματα κλείσαν. Τιμωρήθηκαν οι άνθρωποι. Γιατί δεν τιμωρείται το κράτος? Γιατί δεν μπαίνουν στα δύο δηληστήρια?
πείτε μου τα συστήματα ζωών και κρών, γιατί δεν μπαίνουν στα δεκάδες σλέπια, μετά τις 15 δεκάτου θα αρχίσει το πετρέλαιο. Θα αρχίσει το ναυτιλιακό πετρέλαιο και όταν αρχίσει το κρύο, το χοντρό, δεν θα προλάβει να αποκρεματιστεί, θα το πουλάνε έτσι. Πέρσι είχαμε καταγγελίες. Μας παίρνανε διαχειριστές από πολυκατοικίες και λέγανε, με συγχωρείτε, τους παίρνουν και τους λένε, πόσο το παίρνεις, 1,20 ας πούμε, 0,80 χωρίς τιμολόγιο. Μα σε κλέβει! 0,80 και χωρίς τιμολόγιο και δεν ξέρεις και τι είναι και θα σου κάνει και ζημιά. Άρα εσύ ο ίδιος κλέβεις τον εαυτό σου. Καταλάβατε πώς πάει η ιστορία. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε ένας υπουργός στη θέση του Παπαγγελόπουλου τώρα εδώ. Μάλιστα. Λεγόταν Νικολούδης. Λέγεται Νικολούδης. Ζει ο άνθρωπος, μια χαρά είναι. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Ο οποίος με το που εξελέγει είπε ότι εγώ θα κάνω ένα νόμο για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Ναι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός δεν είναι πια υπουργός. Μπράβο. Έφυγε. Ότι μπορείσατε. Το λαθρεμπόριο παραμένει. Το λαθρεμπόριο έχει δύναμη. Πείτε, όταν εμείς πηγαίναμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Παρασκευή, κάναμε καταγγελία ότι η Μαρία κλέβει. Δευτέρα που πήγαινε ο έλεγχος, ήταν καθαρό το μαγαζί. Ποιος τον ειδοποιούσε, εμείς? Πηγαίναμε και ρωτάγαμε το Υπουργείο. Αυτό από πού ότι... είναι η διαρροή, έσωθεν. Λοιπόν, είναι μεγάλο το θέμα. Εδώ πρέπει να σηκώσει τα μανίκια το κράτος, που είπε η νέα κυβέρνηση ότι εγώ θέλω κάθαρση παντού και να κάνει κάθαρση σε αυτό τον κλάδο. Διότι κλέβουνε τον κόσμο, κλέβουνε τον κλάδο, κλέβουν και το ίδιο το κράτος. Γιατί αν εγώ δεν πουλήσω, δεν θα αποδώσω ΦΠΑ, ούτε το φόρο στο κράτος. Προφανώς και βγάζει και το κακό όνομα σε όλη την πιάτσα. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν πείτε μου, είναι χαζοί και δεν το κάνουνε? Άρα εδώ υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα. Υπάρχουν. Πολύ μεγάλα συμφέροντα που δεν θέλουν. Μια τελευταία ερώτηση. Να πούμε πόσο θα είναι το καύσιμο φέτος, που έγινε ολόκληρος δώρος. Μας το είπε η Αθανασία, δεν μας είπε. Αφήστε την Αθανασία να πω κάτι και εγώ. Κυρία Ζάγκη, να πω και ξέρει... Γιατί έκανα τον κόπο και ήρθα με χαρά να μιλήσουμε. Με πολύ χαρά. Δίπλα μας είστε, όχι. Είμαστε γείτονες, καλέ. Τι λέτε, είμαστε γείτονες. Και είμαι και Ολυμπιακός, το είδατε. Άμα σας λέω, είναι πολύ φιλικό. Είμαι Ολυμπιακός από την αρχή εγώ. Λοιπόν, προσέξτε. Πέρσι άρχισε επίσημα η διανομή πετρελαίου με ένα 14,50. Φέτος το περιμένουμε 1,05-1,08. Τι σημαίνει πιο φθηνό? Πιο φθηνό. Γιατί πέφτει συνεχώς το βαρέλι. Εάν συνεχιστεί έτσι μέχρι την άλλη εβδομάδα, μπορεί να είναι και πιο φθηνό. Γιατί το λέω αυτό, και μάλιστα αρχίζει πιο φθηνά από ό,τι και έκλεισε. Γιατί έκλεισε πέρσι, γιατί κλείνει 34, είχε κλείσει γύρω στο 1,08. Γιατί το λέω? Γιατί την προηγούμενη Κυριακή βγήκε εκπρόσωπος από τον κλάδο και είπε θα ανέβει, θα ανέβει. Εμείς αυτό δεν πρέπει... Λέγω, ότι είχαν πει ότι θα ανέβει. Ναι, και λοιπόν, γίνει και τα διάφορα. Ξεχνάτε με τη Σαουδική Αραβία πριν 20 μέρες που βγήκε πάλι εκπρόσωπος και είπε θα πάει ένα 70 και βγήκα και είπα μέσω της Ομοσπονδίας. Με συγχωρείτε, ψυχραιμία. Γιατί πανικός? Για να δίνουμε χρήματα στους κερδοσκόπους, να ανεβάζουν τις τιμές και να τα αρπάζουν? Όχι. Βήμα-βήμα. Ελεύθερη αγορά, έτσι. Αλλά και ο κόσμος να το βάζει το μυαλό στην πρίζα. Τι ωραία και να βλέπει. Λέτε, κυρία Ζάγκα μου. Και προσέξτε, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, θα έχουμε στα 1000 λίτρα κέρδος γύρω στα 100 ευρώ. 95 με 100 ευρώ. Να πάμε στην ταβέρνα. Είναι λίγα. Και να πούμε και κάτι ο κόσμος για να καταλάβει πόσο έχει ανέβει ο ειδικός φόρος. Από το 2010 μέχρι 2019... 1244%. Από το 2002 ακούτε μέχρι το 2019, 1534. Συν το ότι το ΦΠΑ από 18 πήγε 24. Ήμαρτον. Πώς θα αγοράσετε εσείς να ζεσταθείτε? Δηλαδή θα έχουμε πάλι παλτό? Να σου πω, είμαι και λίγο. Θα αρχίσει πάλι το box πολυκατοικίες? Όχι. Εμείς δεν box θέλουμε. Box πολυκατοικίες, τι εννοείται? Ξύλο. Ξύλο, καλές. Ξύλο. Ξύλο. Θέλω να ανάψει, δεν θέλω να ανάψει. Υπάρχουν πολυκατοικίες που 6 χρόνια δεν έχουν δει θέρμανση. Αμαρτία. Είμαστε 2019 και πήγαμε 1950, που ήταν μία σόμπα και ζεστανόταν ο κόσμος. Είναι ντροπή. Θέλουμε μείωση του ειδικού φόρου. Το διεκδικούμε η Ομοσπονδία. Και όλα αυτά που λέει για επιδόματα, δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε να ζούμε με επιδόματα. Θέλουμε όλος ο κόσμος να ζεσταθεί. Τι ωραία που τα λέει η γυναίκα. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Την ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να έχετε υγεία. Θα τα ξαναπούμε. Να και τα ξαναπούμε. Υγεία. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε, διότι το θέμα είναι ζέων. Ζέων. Και φωτιά. Ακριβώς. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, από τα καύσιμα στη θάλασσα και από τη θάλασσα στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, αυτό που περιέχει η θάλασσα και που είναι τα ψάρια που όλοι αγαπάμε, αλλά δυστυχώς επηρεάζονται σημαντικά. Ο Δημήτρης Ιμπραήμ είναι μαζί μας. Ο Δημήτρης είναι μέλος του WWF και υπεύθυνος για τις θαλάσσιες επιπτώσεις. Για το θαλάσσιο πρόγραμμα του WWF. Το θαλάσσιο πρόγραμμα. Λοιπόν, πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τους θαλάσσιους πληθυσμούς? Εντάξει, λιώνουν ας πούμε τα παγόβουνα στους δύο πόλους. Αυτό σε τι μπορεί να επηρεάζει τον πληθυσμό, ξέρω εγώ, τον... Έχουν αλλάξει θερμοκρασίες και στις θάλασσες, έτσι. Φυσικά. Οπότε αυτό αλλάζει τους βιοτοπούς τους αμέσως. Φυσικά, η θάλασσα είναι ένα σύστημα. Ο πλανήτης είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Οποιαδήποτε επίπτωση, λοιπόν, παρουσιάζει αλλαγές σε μια πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο σύνθετη κατάσταση. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος. Είναι το επιστημονικό όργανο του ΟΗΕ, είναι το ανώτατο όργανο. Μας έδωσε λοιπόν τα κορυφαία μυαλά του πλανήτη, μας έδωσαν τα στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις θάλασσές μας. Mm-hmm. Το βασικό στοιχείο που φαίνεται είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε μαζί τις θάλασσες και την κρυόσφαιρα, που είναι δηλαδή παγωμένες περιοχές του πλανήτη, δύο πόλοι, οι επιπτώσεις, εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, θα επηρεάσουν περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημα. Ανέβει το επίπεδο της θάλασσας. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ προφανής τρόπος. Υπολογίζουμε. Έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στις παράκτιες περιοχές. Πολύ πιο συχνά και πολύ πιο ακραία. Και τα βιώνουμε ήδη. Αν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε μια ακτίνα περίπου 100 χιλιόμετρων από την ακτή, παράκτιες κοινότητες λοιπόν, καταλαβαίνουμε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Τώρα στην ερώτηση που μου βάζετε, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία και εντείνεται και το θέμα της οξύνησης των ωκεανών, αυτό επηρεάζει τα θρεπτικά συστατικά και το περιεχόμενο της θάλασσας. Το πλακτόν, αλλάζει όλο το βιότοπο. Και το πλακτόν. Αλλάζει λοιπόν ολόκληρος ο βιότοπος. Τα ψάρια αλλάζουν συμπεριφορά. Αναγκάζουν να αλλάξουν και βιότοπο πολλές φορές. Αυτό επηρεάζει παράκτες κοινότητες ή κοινότητες που εξαρτώνται αποκλειστικά από την αλληλεία. Εμείς είμαστε ένας λαός που το έχει ξεχάσει σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά ας πούμε ότι ακόμα έχουμε μια σύνδεση με το ψάρι ως διατροφή. Υπάρχουν όμως πληθυσμοί στον πλανήτη που εξαρτώνται αποκλειστικά. Και όμως καταναλώνουμε περισσότερο ψάρι από ό,τι ψαρεύουμε και παράγουμε πια από ό,τι πλάσμα. Δηλαδή καταναλώνουμε αρκετό και εμείς. Αλλά σίγουρα ναι, δεν είμαστε μία κοινότητα που επηρεάζεται. Δεν νομίζω ότι κάνουμε ναι. Τώρα υπάρχουν δύο σημεία στον πλανήτη, τα οποία είναι ας πούμε το καναρίνι στο ανθρακοριχείο, να το πούμε έτσι. Αυτό το ένα είναι η πόλη που θίξαμε, το άλλο είναι η κοραλιογενή ύφαλη. Εάν δούμε αυτή τη στιγμή λοιπόν το μέγεθος της καταστροφής που συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ επίγον να αναλάβουμε δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αυτή η έκθεση λοιπόν, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες, μας δείχνει ακριβώς αυτό. Μας δείχνει ότι εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, η αύξηση θερμοκρασίας θα ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου. Ως εκ τούτου θα έχουμε δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο πλέον στο περιβάλλον, φυσικά και την οικονομία και την κοινωνία που εξαρτάται από έναν υγιή πλανήτη. Σε σχέση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εθνική προτεραιότητα. Αυτό θα έπρεπε να είναι ύψιστη στρατηγική για τη χώρα μας, το φυσικό περιβάλλον και οι θάλασσές μας να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δεν είναι. Είναι νομίζω σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι. Εξαρτάται πώς το βλέπουμε. Αν το δούμε σε σχέση με το πώς θα πάμε. Δεν αναφέρομαι στις γαλάζιες σημαίες και. Όχι, γενικά για το θαλάσσιο χώρο. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουμε γενικά προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ζωή οι θάλασσες μας. Αν το δούμε, δηλαδή να μην κρινιάζω. Δηλαδή, εγώ ξέρω, γιατί συχνά πηγαίνω στην Αίγινα, από ψαράδες εκεί της περιοχής, μου λένε ότι ο Σαρωνικός είναι τόσο πλούσιος πια σε αλλιεύματα, που δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς. Και συγκρίνοντας την κατάστασή του με πριν 30 χρόνια, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Κοιτάξτε, οι ελληνικές θάλασσες, όπως το σύνολο της Μεσογείου, δέχεται αφόρητες πιέσεις από την αλλιευτική δραστηριότητα. Υπάρχει υπεραλίευση, αυτό είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο. Και υπάρχουν και αλλίες. Στο Σαρωνικό δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά υπάρχουν αλλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι αναγνωρίζουν πλέον από πρώτη άποψη το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τώρα, αν δείτε τι πάει να κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, η εξορίξη των τρογοναθράκων είναι μια πάρα πολύ μεγάλη. Μια πολύ μεγάλη απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον και φυσικά για τις τοπικές κοινότητες και την εθνική οικονομία, τότε καταλαβαίνετε ότι οι απειλές πολλαπλασιάζονται και είναι μπροστά μας. Άρα, γυρίζοντας στην ερώτησή σας, νομίζω ότι η Ελλάδα αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να βάλει εθνική στρατηγική και προτεραιότητα
μια πολιτική η οποία προστατεύει το κλίμα, προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και αναδεικνύει τις δραστηριότητες οι οποίες κερδίζουν από αυτό. Στο τέλος της ημέρας, το οικονομικό όφελος για τη χώρα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι να συνεχίσουμε, για παράδειγμα, με ορυκτά καύσιμα ή εξορίξεις. Αυτό κρατήστε το, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποια στιγμή. Σήμερα ναι. έχουμε λίγο να τροπέσει το πρόγραμμα λόγω της διαδικασίας στη Βουλή. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ιμπραήμ. Να πάμε στη Βουλή να ακούσουμε λίγο τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Από τη μια μεριά έχουμε την επικείμενη κατάθεση ενός πολυνομοσχεδίου. Αν θέλετε να μιλήσετε, παρακαλώ πηγαίνετε έξω, να κάνω και ρόλο προεδρεύοντα. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε την επικείμενη κατάθεση του πολυνομοσχεδίου, που στην ουσία συνιστά μια ευθεία επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις, σε μισθούς, σε εργασιακά δικαιώματα, σε όσα τέλος πάντων έχουν απομείνει όρθια από τις παλιότερες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα αυτό το πολυνομοσχέδιο κάνει ένα βήμα παραπάνω, βάζοντας στο στόχαστρο την ίδια τη λειτουργία και την αυτονομία των συνδικάτων, το δικαίωμα στην απεργία, που ξεκίνησε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ με τη γνωστή τροπολογία Χτσιόγλου. Έχουμε τη νέα επίθεση που σχεδιάζεται στην κοινωνική ασφάλιση, που με όχημα τον νόμο Κατρούγκαλου και τους περιβόητους τρεις πυλώνες, προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση τώρα της κοινωνικής ασφάλισης με πρώτο τις επικουρικές. Από την άλλη μεριά έχουμε τα απόνερα της επίσκεψης του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, την υπογραφή της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις. Οι πανηγυρισμοί τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που προετοίμασε άλλωστε αυτή τη συμφωνία, είναι... Λοιπόν, και ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν ξέφυγε από τον κανόνα που λέει ότι με όποια αφορμή ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής ένας πολιτικός αρχηγός, κάνει μια γενική ομιλία. Είδατε, ακούσατε σε αυτό το σύντομο απόσπασμα που μεταδώσαμε, αναφέρθηκε στο αντεργατικό πολυνομοσχέδιο που έρχεται. Και στην Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ, που είναι ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι για το ΚΚΕ είναι πιο σοβαρό. Λοιπόν, η συζήτηση συνεχίζεται. Όπως προαναφέραμε, θα ολοκληρωθεί κάπου εκεί στα μεσάνυχτα με την μυστική ψηφοφορία. Τυπικά, έτσι. Γιατί έτσι όπως το βλέπω, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν συμφωνήσουν να το σφυρίξουν και νωρίτερα. Θα δούμε πώς θα πάνε οι ομιλίες. Θα δούμε πώς θα πάνε οι ομιλίες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εμείς φτάσαμε στο τέλος από την Τζίνα Μοσχολιού. Και το Γιώργο Παπαχρήστο. Καλή σας νύχτα. Θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα. Μην λείψει κανείς.